καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτσικό επιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Καν του δόθε πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τύπνα στενεχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από δόση μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Έχω Χριστοκιώση που την έχει τόση τη διάθεση να προσφέρει ανιδιωτελώς την εκπομπή με όλο του το είναι, με κάθε εκμάδα της δύναμής του, κυρίες και κύριοι, πάνω από την κονσόλα ή δρώνοντας τους κασκορσέδες που κατά σειρά έχουν παραταχθεί πίσω σε μία κρεμάστρα για το επόμενο δίωρο. Καλώς όρισες, Λεβέντη της Λακωνίας. Άσχετο. Από πού είσαι, Κιώση? Ε? Κιλκής, άσο Κιλκής φίλε, πήραμε γυναίκα από εκεί φίλε, δηλαδή τι πιο μεγάλη παραδοχή ότι η περιοχή βγάζει καλούς ανθρώπους. Σε παρακαλώ πάρα πολύ ρε φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ορίστε, το καρδάσι μας, αυτό είναι σήμα, ακούμε, στην Πάτρα εκεί έχει ΠΑΟΚ και εκεί έχει ΠΑΟΚ, παντού έχει ΠΑΟΚ, παντού έχει ΠΑΟΚ. Και το ανιψάκι μου παίζει εκεί στην Παναχαϊκή, λοιπόν, και το φωνάζουν όλοι Πρίγιοβιτς. Κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα με αυτό, έτσι. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε εκεί. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε. Κοπιάστε και σήμερα, γιατί έχουμε ετοιμάσει καταπληκτικά, έχουμε ετοιμάσει υπέροχα πράγματα. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Ελάτε να κάνουμε μουχαμπέτι, ελάτε να κάνουμε χουλιαμά, ελάτε να κάνουμε ζουξουμούξου, ελάτε να κάνουμε και σήμερα σουλμουντρούχουμ και καραπιπερίμ και να δώσουμε και σήμερα ένα καταπληκτικό δώρο από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης που συνεχίζεται το εκπληκτικό 12 δώρο. Μία σειρά από δώρα υπέροχα και στην Electronet στο κατάστημα, αλλά και εδώ που κληρώνουμε μοναδικά δώρα που κανένας άλλος σε καμία άλλη εκπομπή στην Ελλάδα δεν δίνει με τέτοια συχνότητα κάθε χρόνο συνεχόμενα τέτοια μεγάλα δώρα. Και τα δίνουμε τα δώρα. Λέω έτσι, τα δίνουμε τα δώρα όπως σας το λέμε, κανονικότατα. Δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν δίνουν τα δώρα, σε καμία περίπτωση δεν γίνονται αυτά, ή ότι κληρώνουν πράγματα τα οποία είναι βαβά, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Εμείς τη μέρα τι δίνουμε? Έναν καταπληκτικό φούρνο μικροκυμάτων Κάντι. Τι έγινε? Κάντι φίλε, έλα, Κάντι. Τι, πώς θα φτιάξω φαγητό? Φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Άντε, Κάντι, εντάξει, Κάντι. Κάντι φούρνος μικροκυμάτων, εδώ και... Μία φωτογραφική μηχανή Nikon, καταπληκτική μάρκα, κορυφαία, στο κατάστημα. Όποιος μπαίνει στην Αδέρα Παπαδρέου 10, ψωνίζει το οτιδήποτε και μπαίνει σε μία κλήρωση και το βράδυ ανακηρύσσεται ένας νικητής από αυτούς που θα κληρωθούν. Ωραία κατάσταση, φίλε. Να πω. Προσείτε, κοιτάτε εδώ, ε. Μετά το πουλάκι, ε. Αμέτσι όπως πας. Όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι. Λατρεμένος. Λατρεμένος και πόσο μπροστά. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι, ανοίξαμε το μαραφέτη. Ανοίξαμε το σουξουμούξου, πάμε μπροστά, κοιτάμε τώρα γιατί έχουμε τον Πανιόνιο, αύριο θα πούμε σχετικώς, θα συζητήσουμε τις πραγματικά πολύ ευχάριστες εξελίξεις στο μπάσκετ, όπου εκεί λύθηκε ο κόμπος του στομάχι, λύθηκε το πρόβλημα και με τα ποσταρίσματα του Ιβάν και με τη φωτογραφία του Γιώργου Σαββίδη και με τη φωτογραφία μαζί με τον Μπρέλεβιτς και με τις όποιες κουβέντες λέει στα ποσταρίσματά του, με τελευταίο μέσα στη διάρκεια της νύχτας, το μήνυμα σε Γκος και Χάτσερ, γυρίστε πίσω από την Αμερική, γιατί έχουμε μία πρόκριση για την οποία πρέπει να παίξουμε. Και βέβαια, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα ανοίξουμε γραμμές μετά και θα περάσουμε και σήμερα ένα όμορφο δίωρο. Αυτό είναι. Μπροστά τώρα το μυαλό. Να πω φυσικά ότι κορυφαίο ψάρι στην πόλη, το πιο φρέσκο ψάρι στο Αιγαίον, τόσο στο Ρεόκαστρο 69-56-66, τόσο στην περιοχή Διοικητηρίου Αγίου Δημητρίου 70-214.000, σας το καθαρίζει από εντόστια, από λέπια, υπέροχα, άμα θέλετε σας τηγανίζει κιόλας, πρότυπα, πεντακάθαρα, ιχθυοπολία Αιγαίων. Και βέβαια, τώρα το πρωί, το καφεδάκι σας, τα σφολιατοειδή σας, περνάτε μια βόλτα, Καρολί και Δημητρίου 237 και 163, εκεί είναι τα δύο κορυφαία ζαχαροπλαστεία στην πόλη. Νικολαίδη στο μεσημέρι με ψιζιμωτά, με ζαπάτα, ψωμί, βυζαντινά, ιστορίες. Και βέβαια τουρτάρες υπέροχες και παγωτό και κεράσματα και σοκολατόπιτες και σιροπιαστά και τα πάντα όλα. Και τσουρέκι παραδοσιακό και
Όλα θα, εκεί θα τα βρείτε. Και απέναντι από τον ΟΕΔ στο Λαγκαδά, το τρίτο κατάστημα. Πάρα πολλά πράγματα ακούσαμε από την Κυριακή το βράδυ. Πάρα πολλά πράγματα διαβάσαμε. Πάρα πολλούς ανθρώπους είδαμε να ξαναεμφανίζονται γιατί είχαν εξαφανιστεί για αρκετό καιρό. Εγώ θα πω μόνο ότι ποτέ άλλοτε δεν έχω δει να πανηγυρίζεται τόσο από αντίπαλο μία ισοπαλία. Το εξηγήσαμε και χθες. Καταλαβαίνετε, αυτό δείχνει πόσο έχω ξεφύγει, δείχνει πόσο έχω μεγαλώσει, δείχνει πόσο τεράστια είναι η διαφορά και πόσο χαρά δίνει στον αντίπαλο μία τέτοια ισοπαλία. Τώρα, αυτό το οποίο πρέπει να είναι στο μυαλό μας είναι μόνο το μάτς Κυπέλλου με τον Πανιόνιο. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα για το πρωτάθλημα, για αυτό που έγινε την Κυριακή, για το Βάζελο την επόμενη Κυριακή, είναι λάθος. Λέω εγώ, ρε παιδί μου, την άποψή μου λέω. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Είναι από προσανατολισμός. Ο Μπαρμπασάβας χθες βγήκε πάλι παραλυρηματικός. Πραγματικά. Δεν φτάνει που, καλά, δεν περιμέναμε βέβαια όφη να παρουσιάσει καμία στεναρή αντίσταση, γιατί και χθες μου λέγανε, περίμενε, λέει, γιατί λες ότι μειώθηκε η διαφορά, αφού δεν έχει παίξει ακόμα ο Γάβρος, παιδιά. Δηλαδή, περισσότερες πιθανότητες έχει να ανακοινηχθεί μης μικρός ποπός και μης πολέμιος του Instagram και τη selfie η Kim Kardashian, παρά να πάρει χθες βαθμούς ή το οτιδήποτε. Βαθμούς Κελσίου, το οτιδήποτε να πάρει χθες ο Όφη στο Καραϊσκάκης. Στα πρώτα 15 λεπτά χαρίζει μία κόκκινη στον Ποντένσε, έτσι, ενώ το πρώτο γκολ του Γάβρου ξεκινάει από επιθετικό φάουλ στο Στρέτζο. Αλλά ο Μπαρμπασάβας, ο οποίος ξαναεμφανίστηκε, εξαφανίστηκε μόνο για το διάστημα μετά από το Τρίμπαλο και τον Μπουλκουμέ στην Τούμπα, εξαφανίστηκε ως διαμαγιές και τώρα ξαναεμφανίστηκε. Και βέβαια πάλι ασχολείται με τον ΠΑΟ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έγινε την Τούμπα, που δεν θα φύτανε ο Μαρινό και να μην πέτα και αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Φίλε, πραγματικά δεν έχουν όλοι ένα συγκεκριμένο τρόπο που μιλάνε αυτοί. Σαν να κατεβαίνουν, φίλε, κοτρώνες από το βουνό. Ας σου πιάσω τώρα ένα, ας πούμε, ένα απόσπασμα. Είδατε, φέτος δεν ήρθαν ορόδυνα τα πράγματα. Χάσαμε εμάς που δεν έπρεπε να χάσουμε. Αποτυχία και τίποτα άλλο. Και παρόλα αυτά, επέμεινα σε αυτόν τον προπονητή. Είναι κόσμημα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Μαζί με δίδυμο τον Καραμπέ, τον Μοντεστό. Και καταπληκτικά τα αποδυτήρια. Αβραμ, το Ρωσίδης, αυτοί όλοι θα δυναμώσουν την ομάδα. Μπράβο στον πρόεδρο που το στήριξε. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό του κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση. Σε παρακαλώ, όχι, όχι, φίλε, όχι, όχι. Δεν το κάνω αυτό. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Να μαυρώσω, να κυλιδώσω ζωντανή ιστορία τη παράδοσή μα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και βέβαια. Το μυαλό του και η κουβέντα του συνέχεια στον ΠΑΟΚ. Έτσι ρε, θα κοιμόσαστε και θα ξυπνάτε με τα τέσσερα γράμματα στο νου σας και στα χυλάκια σας. Και βέβαια το γλύψιμο του αιώνα στο Βάζελο. Εύχομαι στους φιλάθλους μας να είναι ήρεμοι. Γιατί, και να πω και κάτι, είναι πολλά τα περιθώρια. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μικρή ομάδα που θα παίξει με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός και αυτός θέλει και εκείνος να κερδίσει. Πιστεύω Δόνης, καλός προπονητής, μπορεί να φέρει καλό αποτέλεσμα. Όλα παίζονται. Εμείς οι Ολυμπιακοί πρέπει να έχουμε την τελευταία στιγμή να το. Έτσι, έτσι. Θέλω να έχετε τις ελπίδες σας να κρέμεστε από τον Δόνη και τον κάθε Δόνη. Να παρακολουθείτε όλα τα μάτς με πολύ προσοχή, με πολύ προσήλωση. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Να πανηγυρίζετε το στραβοπάτημα. Να το πανηγυρίζετε το στραβοπάτημα. Αυτό θέλουμε. Μια χαρά. Υπέροχα. Υπέροχα και καταπληκτικά. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Καλά, το αφήγημα για το χαλίφι θεωρώ ότι μόνο κάποιος ο οποίος είναι τελείως κουκουρούκου, ο οποίος έχει ακατοίκητο το ρετυρέ, μπορεί να εξακολουθήσει να το υποστηρίζει. Έχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Θα μας πάνε να μας βγάλουν και τρελούς ότι δεν ήταν πέναλτι, λέει, του Μπίσεσβαρ, ότι βουτάει.
Καταρχήν ξέρετε ότι δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος πέφτει, ο Μπίσεσβαρ. Δεν είναι από αυτούς. Πρέπει να φάει πολύ ξύλο για να πέσει. Και εκεί γιατί να πέσει. Ότι το goal offside, ναι, λέει, αλλά το πόδι, το χέρι, το τσουτσούνι, το φρύδι, η φτέρνα και σουξουμούξου. Έχει καταρρεύσει. Ποτέ καμία άλλη ομάδα δεν ήταν πρώτη στη βαθμολογία με τέτοια διαφορά να έχει καλύψει handicap 2 βαθμών μείον και να έχει φάει τόσο bullying, να έχει φάει τόσο στραβό σφύριγμα. Πέρα δηλαδή και εκτός από εκείνη την αναθεματισμένη φάση την οποία την κάνα σημαία τους με το Βιερίνια στη Λαμία που σηκώνει το χέρι, πέρα από εκείνη τη μία, δώσ' το ρε να μην μας ζαλίζουν τα ούμπαλα, δώσ' το ρε φίλε. Πραγματικά δώσ' το, δεν το έχω ανάγκη, δεν το χρειάζομαι. Θα χτίσουν εκεί πέρα πάνω πάλι το αφήγημα. Δώσ' το να πάει στην ευχή. Δώσ' το, το ρημάδι, δώσ' το, το μένω, δώσ' το εκείνο το χέρι. Δεν το θέλω, δεν το χρειάζομαι. Και ξαναλέω, σε περίπτωση που από εδώ και πέρα μου δοθεί κανένα πέραντι που δεν είναι ανοιχτή παράκληση, δεν θα πούμε ποτέ επιταγή, δεν θα πούμε ποτέ διαταγή, οτιδήποτε άλλο. Σέβομαι απεριόριστα τον άνθρωπο που φοράει τον περιβραχιόνιο και σαν άνθρωπο και σαν μπεκτάρα που είναι. Αντρέ, στα πουλιά, γύρνα στις κάμερες και πες, εμείς τέτοια δεν θέλουμε και ρίξ το σπροβολής, ρίξ το στις μπεκάτσες. Κάνε ένα πλασαδάκι, αδύναμο, να κυλάει μπάλα να πηγαίνει σαν σαλίγκαρος, σαν χελώνα στην εστία. Αλλά εξακολουθούν όμως. Και εχθές βγαίνει ο Μπαρμπασάβας και λέει αλλά 10 γκολ έπρεπε να βάλουμε, ο διαιτητής μας αδίκησε. Δηλαδή βλέπετε δεν υπάρχει, είπαμε άτσιπη, χωρίς τσίπα, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς κανένα. Και γελάει βέβαια όλος ο κόσμος με το αφήγημα. Σε όλες αυτές τις αγωνιστικές έχουν να πούνε τι. Για το πέναλτι του Πρίγιοβιτς, το οποίο πέναλτι του Πρίγιοβιτς στην πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης είναι πέναλτι. Αλλά παρόλα αυτά όχι. Πάει αυτός, πάει το χέρι, πάει αυτό. Οκ, εντάξει. Και εκείνο το χέρι του Βιερίνια στη Λαμία. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο μάτς με την Τρίπολη, στέκονται όλοι στο πέναλτι του Πρίγιοβιτς, κανένας δεν λέει για τις κόκκινες που χαρίζονται σε Κότσιρα και Ιγκλέσιας. Τους θυμάστε, ο Κοτσίδας και ο άλλος. Ούτε για το πέναλτι που γίνεται στον Ουάρντα. Πάμε στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, που είναι ο Ακμπομ και οι άλλοι είναι 7 μέτρα, είναι στον ιθμό της Κορίνθου, τον καλύπτουν. Όλος ο κόσμος τον καλύπτει. Μέχρι και χιόνι έχει πέσει και τον καλύπτει. Και δίνει offside. Θέλετε να πάμε στον Όφι που τον παίρνει Καροτσά και τον Ζαμπά και τον πάει βόλτα. Θέλετε να πούμε με τον Γαύρο που κόβει τον Μπρίγιοβιτς ενώ καλύπτεται πεντακάθαρα και βγαίνει τέτα τέτ με τον Γιαννιώτη. Θέλετε να πούμε με τον Απόλλωνα στην Τούμπα. Πεντακάθαρο πέναλτι που γκρεμίζει τον Καρέλη ο Χουάντερσον που κάνει λάθος έξοδο. Να πούμε με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Τζίλος δεν δίνει καθαρό πέναλτι εις βάρος του Ατρομήτου, Στρούγκα, Στρούγκης, πώς το λέγανε αυτό, στον Καντουρί. Και νωρίτερα κόβει τον Ελκαντουρί με ανύπαρκτο offside, ενώ έβγαινε τέτα τέτ με το Μέγερι. Θέλετε να πούμε στον Πανετολικό που ακυρώνεται πάλι κανονικό γκολ του Ακπομ. Θέλετε να πούμε στη Λαμία, όλοι λένε για το Βιερίνια, κανένας δεν λέει ότι έχει χαριστεί μια κόκκινη κάρτα στον Παράλες που κάνει τον Καράτε Κιντ, τον Πελαργό, να πούμε στα πλευρά του Πασχαλάκη. Ενώ έχει αποβάλει με μία ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη τον Γκάνιας στο 60, κάπου εκεί. Θέλετε να πούμε στη Λάτα, θυμάμαι. Άμα ξεχάσω κάτι, θυμίστε το μου λίγο. Να πούμε με τη Λάρισα στην Τούμπα, δύο πέναλτι καθαρά στον Ουάρντα στο δεύτερο ημίχρονο δεν δίνονται. Στην Τρίπολη που κόβει, είναι πεντακάθαρο το γκολ του Μπίσεσβαρ, ενώ το σκόρ είναι 0-0. Το θυμάστε, όπως βλέπουμε το γήπεδο δεξιά, σε ένα μάτς πάρα πολύ κρίσιμο, σου κόβει τα πόδια, σου ακυρώνει πεντακάθαρο γκολ. Τι να πούμε, στην Τούμπα μετά έρχεται το Όφι, χαρίζονται δύο κόκκινες στα μαρκαρίσματα του Μεγιάδου, Μεγιάδου, πώς το λέγανε αυτό με τη φάτσα που ήταν λες και ήταν αρχηγός σε πορτορικανή συμμορία. Με τα Γιάννενα, τουλάχιστον ένα καθαρό πέναλτι στον Ακπομ. Δύο στον Κρέσπο, ένα στο Βαρέλα.
Και ενώ το γκολ με το οποίο έχει ισοφαρίσει ο Πας Γιάννα είναι offside. Θέλετε να πούμε στην ΑΕΚ την ανύπαρκτη, καλά ο διαιτητής ο ανεκδίγητος και η ανύπαρκτη αποβολή του Ζαμπά στο μισάωρο στο 28-29. Τι θέλετε να πούμε άλλο. Τι θέλετε να πούμε άλλο. Φέρτε το ΒΑΡ και μη μας ζαλίζετε το παχύεντρο. Αυτά ήθελα να πω για τον αυριανό αγώνα με τον Πανιόνιο στο κύπελο. Τι να κάνω κι εγώ. Να μην τα πω. Ο Χαλίφης και ο Χαλίφης και ο Χαλίφης. Ρε, δεν πάνε να πιείτε κανένα τσάι, να κουρευτείτε. Εμάς να ξέρετε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Όσοι προσπάθησαν να πατήσουν στη χειρότερη εμφάνιση που έκανα φέτος, μόνοι μας το είπαμε. Και ούτε ψάξαμε δικαιολογία. Δεν σας κερδίσαμε επειδή δεν μας δώσατε το πέναλτι. Δεν σας κερδίσαμε επειδή ήταν offside το goal του στο τέλος, πώς το λένε, τον μπέκ του Άρη. Σε καμία... Όλοι μας είπαμε, είμαστε κακοί, φταίμε, τέλος, προχωρήσαμε παρακάτω. Για να γίνει 2-0 στο ημίχρονο, να δούμε πώς πάει το μάτς. Αλλά έχει τον Κατσουράνη και με αυτό το εμένα πιο πολύ δεν είναι αυτό που λέει. Ο τρόπο, κάτσε, περίμενε, λέει, περίμενε να πούμε, γεμίστε να πούμε, κάτσε, ρε, σοβαρά Κατσουράνη. Αλλά πρέπει να αποδείξει στους φίλους του. Ο Κατσουράνης που του λένε καλά ρε, μπήκε στο payroll του Σαββίδη. Ε, περιμένεις το λογιστήριο, πας βάζεις την καρτούλα σου να πάρεις τα λεφτουδάκια του Σαββίδη. Δεν τρέπεσε ρε, του λένε οι αϊκτσίδες και τα λοιπά. Οπότε τι πρέπει, πρέπει αυτούς να βγει και να πει να όχι δεν είναι και αυτά βλέπετε εγώ τα λέω και τέτοια. Σως, επιγόντως εκεί, για να μην γίνονται τα νεύρα μας κρόσια από φλοκάτι σε παραδοσιακό οικισμό στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής και μόνα μπροστά στο τζάκι, σως επιγόντως ένα αντίβαρο. Βάλτε έναν άνθρωπο, ΠΑΟΚ, είτε είναι δημοσιογράφος, έμπειρος, με θράσος, με λόγο κοφτερό, είτε είναι ένας παλέμαχος, που τα λέει όμως, όχι κανένας παθητικός, κανένας που θα τον πάρουν αμπάρισα, γιατί αυτοί έχουν θράσος. Με το πέρασμα των χρόνων έχουν αποκτήσει μια εφράδια χωρίς να είναι αυτή, χωρίς να βασίζεται πουθενά σε καμιά μόρφωση. Αλλά έχουν αποκτήσει δράζουμε στον χρόνο. Βάλτε ένα αντίβαρο εκεί, να μην χαλάνε. Δηλαδή, χαλούσαν τόσο καιρό οι Κυριακές το βράδυ με τους άλλους, να πούμε, που βγαίνανε σαν τον Καριωτάκι να απαγγείλουν άσπρα πουλιά, μαύρα πουλιά, με μαύρες πλερέζες όταν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Και είπαμε, θα δούμε, δεν περιμέναμε. Το είπαμε, δεν περιμένουμε Βόρεια Κορέα, δεν περιμένουμε να είναι ΠΑΟΚ TV και να είναι 100-0. Ούτε αυτό μας αρέσει. Είμαστε και περίεργοι. Δεν το θέλουμε αυτό που κοροϊδεύαμε αλλού. Αλλά ρε φίλε, βάλε στην τραμπάλα ένα αντίβαρο. Απλά δεν έγινε αυτά που ήθελε, δεν έγιναν αυτά που ήθελε ο Κατσουράνης και τώρα βγάζει κόμπλεξ εις βάρος του ΠΑΟΚ. Και τρελάθηκε όλη η κοινωνία, όλος ο κόσμος. Τα είπαμε χθες πρωί-πρωί. Να μην λέμε τα ίδια. Ανοίγω μία παρένθεση. Τεράστια υπόθεση. Το ότι λύθηκε η παρεξήγηση, γιατί αποδείχθηκε ότι υπήρχε παρεξήγηση. Έμαθα, ρώτησα μέσα στο Σαββατοκύριακο και έμαθα ότι όντως υπήρχε παρεξήγηση. Και επειδή πλέον δεν υπάρχει λόγος να πούμε το οτιδήποτε, κρατάμε μόνο το ότι η οικογένεια Σαββίδη θα γυρίσει να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις στο μπάσκετ. Η φωτογραφία του Ιού Σαββίδη με το ζωντανό μύθο, δεν θέλω να λέω τη λέξη θρύλος γιατί έχει κυλιδωθεί λίγο η λέξη αυτή, ξέρετε για ποιο λόγο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το ότι λύθηκε η παρεξήγηση, γιατί το ξαναλέω, υπήρχε όντως παρεξήγηση. Οι καλοθελητές, αυτοί που είναι πάντα έτοιμοι να βάλουν κουβεντούλες, γιατί όλο αυτό ήταν τελείως λάθος, ήταν σε τελείως λάθος βάση. Η οικογένεια Σαββίδη, που ο άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά και είναι χρόνια μπασκετικός, μου είπε, φίλε, 700.000 ευρώ έδωσε πέρσι ο Σαββίδης. Στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ. Σοπαρέ. Σοβαρολογία. 700.000 ευρώ έδωσε πέρσι. Φέτος, ενώ είχαν πει πάλι τα ίδια, έγινε
παρεξήγηση, του είπαν έτσι υπόθηκε αυτό, είπαν αυτό κτλ. Στράβωσε και ευτυχώς που άνθρωποι που γνωρίζουν τι έχει υποθεί, ευτυχώς άνθρωποι που πραγματικά πονούν για το μπάσκετ, για αυτό το τμήμα που τόσες μεγάλες χαρές, τόσο μεγάλες και σημαντικές στιγμές προσέφερε και κράτησε σαν μια, μια ψυχολογική χειρολαβή τον ΠΑΟΚΣΗ σε πολύ δύσκολες εποχές. Όχι απλά τον κράτησε, τον γιγάντωσε και το τσιμέντωσε μέσα του το συνέστημα της αγάπης, της ατέρμονης λατρείας για τα τέσσερα γράμματα. Θα βγει από την δύσκολη αυτή θέση. Γιατί είχαμε περιέλθει, όσοι ακούσατε τον κύριο Παπαθεοδόρου εδώ στο Σταύρο την Παρασκευή, καταλάβατε. Και πιστεύω ότι έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο. Κραυγή αγωνίας, παιδιά, το τμήμα σβήνει. Παιδιά, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουμε αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό λοιπόν το μηνυματάκι χθες έβαλε ο Ιώσα Σαββίδης. Πατώνετε ρε. Αντιλαμβάνομαι τον πανικό σας στο πόνος.gr. Το πόνος.gr, καταλαβαίνετε. Να μην λέμε, δεν υπάρχει το πόνος.gr. Παραπέμπει αλλού. Σε site που είναι ερυθρόλευκων αποχρώσεων. Αλλά πρέπει να το συνηθίσετε, διότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Και έχει βάλει τον Ιβάν φωτογραφία. Νωρίτερα υπήρχε το εξής μήνυμα. Εκεί στη φωτογραφία με τον Μπάνε. Και κάτι τελευταίο. Το μόνο για το οποίο πρέπει να ανησυχείτε όσον αφορά το μπάσκετ είναι αν θα βγείτε στο δεύτερο ημίχρονο. Το λέει αυτό για τον Γαβρο που σηκώθηκε και έφυγε. Και αν υπάρχουν λεφτά για τη ΔΕΗ. Λες να είναι απλήρωτοι και οι παίχτες. Μπα, δεν νομίζω. Οι κακές οι γλώσσες. Καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά από το Μακεδονία Παλάς. Σας περιγράφω αυτά τα αποσταρίσματα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε όλη μέρα στο Instagram και στο Facebook και στο διαδίκτυο. Απλά σας λέω τι έχει γίνει, είναι πολύ σημαντικό, βγαίνει από εκεί. Βάλε λίγο Βασίλη ρε, βάλε λίγο Βασίλη. Ζούμου σου λέμε, εμάς δεν μας πέφτει. Όποιος φτιάχτηκε και έφυγε, με γεια του, με χαρά του, αν έφυγε έστω κι ένας. Αν έφυγε, όχι από την εκπομπή, δεν μιλάω για την εκπομπή. Αν έφυγε από το κίνημα, δεν μας πέφτει με τίποτα, αν έχασε το θάρρος του. Αν πιστεύει ότι δεν, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό που λέει ο Βασίλης. Να σε βλέπω να γέλας. Τζενάρα χθες στο Μουτσινά. Χθες ή προχθές. Χθες. Άνοιξε το ρε, άνοιξε το ρε. Άνοιξε το. Και να σου λέω σ' αγαπώ. Ζούμου σου. Άλλες 8 μάχες. Άλλες 8 μάχες. Και πρώτα αύριο το κύπελο. Πάμε να τελειώσουμε. Στο πρώτο μάτς χάσαμε 2, να θυμάστε πως. Την αγκαλιά μου να ξυπνάς. Από αύριο θα φανεί αν οι παίκτες κατάλαβαν πόσο λάθος έκαναν που μπήκαν χαλαροί, που υποτίμησαν τον αντίπαλο, που θεώρησαν ότι όλα έχουν τελειώσει. Το νου σας! Άνοιξε το κι όσοι, άνοιξε το! Έτσι σ' αγαπήσα. Να το θυμάσαι όπου κι αν πας. Έτσι σ' αγάπησα κι αν ήταν όνειρο για μας, εγώ το κράτησα κάπου στο μέρος της καρδιάς, κάπου στα αστέρια που κοιτάς. Έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα. Άρε Βασίλη. Έκανα λάθη και τα ήξερα καλά. Πιστεύω, επειδή οι παίκτες είναι μεγάλα παιδιά, καταλαβαίνουν όταν έχουν κάνει κάτι που δεν είναι σωστό. Το λέω έτσι πολύ εύσχημα. Καταλαβαίνουν όταν έχουν στεναχωρήσει τον κόσμο. Καταλαβαίνουν όταν δεν είναι αυτοί που πρέπει. Τη στιγμή που τα έχουν όλα. Όλα. Άρα λοιπόν, αρχής γενομένης από αύριο με τον Πανιόνιο. Να, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Τελειώνουμε. 8 ματσάκια είναι για να σας γράψει ιστορία με ολόξα γράμματα. Για να κάνει το πούλμαν από γωνία Αγγελάκη Εθνικής Αμήνης μέχρι το Λευκό Πύργο 5 ώρες! 5 ώρες! Ένα μόνο είναι το θέμα, ότι όπως το βλέπω δεν τη γλιτώνω την Ποφίλιο. Έχω προετοιμαστεί ήδη. Υπάρχει όμως η δικλίδα ασφαλείας που μόνο μία ακροάτρια όλες αυτές τις μέρες από τη στιγμή που έκανε το υπέροχο βιντεάκι. Τα υπέροχα βιντεάκια, ο Θοδωρής Θοδωράνος, μάγος, αποθεώνεται στο διαδίκτυο γιατί έκανε τέχνη πραγματικά στο μοντάζ. Άνοιξε το κιόσι!
να το θυμάσαι. Ζουμπουσού ρε σας λέω. Ζουμπουσού σας λέω. Δεν πέφτει. Αυτό. Ρίχτε πάγους. Φούρνο μικροκυμάτων Κάντι κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικό από την Electronet. Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Ιταλός είναι αυτός που σας βάζει κορυφαίες μπαταρίες. 545-999 24 ώρες το 24ωρο μοναστηρίου Σικές Θέρμη. Ενώ για την οποιαδήποτε ανακαίνιση, δόμηση, διακόσμηση, ο κορυφαίος μάγος το παίρνει αχούρι στο δίνει παλάτι. Κλές όταν δεις πως έχει κάνει το σπίτι σου. Δημητριάδης Construction, μέγας μάστορας, μέγας μερακλής αυτό που κάνει. 323-003. Να σας πω κάτι μια βόλτα στο Grand Hotel. Μπείτε μέσα να δείτε. Όλο εκεί, όλο δικό του μέσα. Όλο. 323-003. Για ποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Εσείς γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για φουρνάρα μικροκυμάτων Κάντι. Και δεν χρειάζεται να φορέσει μαγιό για να το χρησιμοποιήσει επειδή είναι μικροκυμάτων, ούτε να πάρει σανίδα του σερφ. Απλά είναι μικροκύματα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τζενάρα σε άριστη κατάσταση, φίλε. Πέρα από το ότι παίζει τη φριτέζα, η Τζενάρα είναι σε άριστη κατάσταση. Την είδα στο Μουτσινά στα καλύτερά της. Στα καλύτερά της, σαν το παλιό καλό κρασί, φίλε. Αυτό το 40 plus είναι θάνατος. Αυτή ποια έκλεψε την παράσταση από όλες τα Όσκαρ. Από όλες! Τις έκανε χαβαλέ! Τις έπαιξε τσανταλίνα μανταλίνα τις 25χρονες και τις 20χρονες. Καλά, δεν λέω για την Kylie Jenner που πήγε με το Μουμπίμπι απ' έξω. Το είδες αυτό, φίλε, γυμνή κάτω και απλά ένα, κρεμόταν ένα, πώς είναι οι κουρτίνες να πούμε, κρεμόταν ένα κομμάτι πανί από πάνω. Το λεγόμενο πανό. Συγγνώμη, αλλά μου, συγγνώμη δεν μπορώ να κρατηθώ. Συγγνώμη, συγχωρέστε με, αλλά μου έρχονται. Αυτή η οποία έκλεψε την παράσταση ήταν η 50 παρακάτι J-Lo, κυρίες και κύριοι. Και είχε και το ύφος, σας κάνω όλες μανίνα χαρτοκοπτική. Είστε όλες Σούπερ Κατερίνα. Σας κάνω όλες χαβαλές, στούντιο φούσκι. Σας κάνω όλες, με τη μία. Άντε ρε Κωστάκη. Να σου πει κάποιος, έρχομαι τώρα πέντε γραμμές, να σου πει κάποιος, μπορείς να επιλέξεις, δεν θεωρείται απιστία, κατά ένα πολύ μυστήριο τρόπο. Δεν θα πατήσεις το στεφάνι σου, δεν θα προδώσεις τον όργο που έδωσες ενώπιον Θεού. Μπορείς να επιλέξεις. Εδώ, μπορείς να επιλέξεις. Έλα ρε Τζενάρα. Λόπες λέω, Λόπες. Χούφτος, μόνο στο κουφτώμα φίλε. Αφιδάτωση. Γεια σας. Γεια σας. Δεν είναι. Πήγε συγχρονή, πήγα. Τι, είδες, τίποτα δεν είδα. Μα τι, τίποτα, δεν είναι. Ορός. Με ορούς. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Τρικλίζοντας. Άσε με να βγω από το δωμάτιο! Παιδί μου εσύ! Παιδάκι μου εσύ! Λοιπόν, πάμε γραμμούλες! Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction, όπως είπαμε, 323-003. Ενώ το κορυφαίο συνεργείο που υπάρχει στην πόλη είναι αυτό της Ελλάς Auto Service, 47-43-12. Εκεί το μικρό σέρβις, εκεί το μεγάλο σέρβις, τμήμα φανοποιία, βαφείο, καλύμπρες, φούρνους, όχι για ψωμιά, για τα αυτοκίνητά σας. Εκεί τμήμα ελαστικών. Τα πάντα. Κορυφαίο πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί που είναι το άβαλο, το ξενοδοχείο, εκεί που είναι τα κταίο. Ελλάς Auto Service. Με την εγγύηση της Ελλάς Service. Είναι το συνεργείο της οδικής ασφάλειας. Δεν υπάρχει κανένας να ξέρει καλύτερα το αυτοκίνητο από τους κατσοπουλαίους. Πάμε, κληρώνουμε, είπαμε φούρνο μικροκυμάτων, υπέροχο σήμερα. Γράφτε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας. Α, το δώρο σήμερα, επειδή είναι φούρνος μικροκυμάτων και είναι και είδος ανάγκης, το βάζουμε και με τα σταθερά τηλέφωνα. Να δούμε το άτομο το οποίο θα κάνει σεφτέ σήμερα, ο Γάλλος παίκτης της Μπαστιά, ο Ζανζακ Σεφτέ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουτσάκια. Ναι, 2014. Με την. Μόλι την αγάπη μου, μένει ο Φάι σκόνη σήμερα. Πω, άρχισε φίλε η κόντρα πάλι. Σκόνη ναι, παλιά από λοιπόν, σπινιάρισμα σε χωματόδρομο. Πετάει και λάσπη κομμάτια μαζί γιατί ξεράζει και πάω στο σπίτι. Πω, δεν έχω λασποτήρα. Δεν έχει λασποτήρα. Και όπω κάνει έτσι. Ένα. Για τον κύριο Κατσουράνη, Κωστή. Δεν ήταν και πιο μπροστά στο πέρελ του κύριου Σαββίδη. Επαγγελματίας, δεν ήταν και τότε επαγγελματίας και φλάκανε τη δουλειά του. Βεβαίως. Αυτό κάνει και τώρα. Γιατί πρέπει να την κάνει τώρα στραβά, δεν καταλαβαίνω. Δεύτερον. Δίκιο έχεις.
Έτσι, στη σειρά, στη σειρά, περιμένετε. Φυσικά. Δεύτερον, ο Καλυβάτσης, άμα θυμάσαι που έλεγε πρέπει να σπάσουμε τα αμάξι, γιατί το είπε ο Μπάμπης ο Σουγιάς και ο Κασαβίδης. Αφού έγινε δυναγκές πυναγκίδες. Ναι, αλλά γιατί το σπάσουμε, αφού έγινε δυναγκές πυναγκίδες. Αφού το είπε ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Αφού το είπε ο Κυρσάβας. Τέλος σου λέει. Ότι ξέρω εγώ είναι ευνοημένος. Αφού το είπε ο Βαρύγας σου χρόνο ότι είναι πέναλτι παράδειγμα. Είναι πέναλτι. Φίλε, πρόσεξε. Γλύφει τώρα τον Παναθηναϊκό και το Δόνι για την Κυριακή. Το λατρεύω, φίλε, αυτό. Μεγάλη ομάδα, βεβαίως, μεγάλη ομάδα. Όταν έλεγε ο Βαρούχας, ξέρω εγώ, ήταν ένα πέναλτι κατά του ΠΑΟΚ και δεν το έδινε, ξέρω εγώ, μας αδικούς, ας πούμε, και έλεγε δεν ήτανε. Ξέρω εγώ τι. Ναι. Λέγανε αφού το είπε ο Βαρούχας, λέγανε οι άλλοι, σαν επιχείρημα. Α, έτσι πάει. Τώρα, ναι. Τώρα όταν πει. Όταν και λέει, να λέει, έμπαινε μέσα τραβούσα ο πριν, ήταν πέναλτι κατά του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Όχι. Να το δώσει, καλά, εδώ τώρα ξέχασε τα αυτά. Πες ότι δεν υπάρχουν. Εδώ τώρα βγήκε τίποτα. Όχι, θέλω να καταλήξω. Ενώ τώρα ο Κάκος που λέει ότι ήταν πέναλτι, είναι offside. Γιατί έτσι ο κανονισμός λέει, ναι, ηρωνία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άλλο, βγήκε τώρα ο Μπαρμπασάβας και λέει τι, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έγινε με τον Μαρινάκη στην Τούμπα, δεν τον αφήσαν. Με έχει παγόρευση ο άλλος να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Ναι, να μας τα λένε, όπως πήρε τα κανονικά τα πράγματα, ότι ξέρετε έχω παράπονα από τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν άφησαν έναν άνθρωπο που πήρε, του παγορεύεται να έχει οποιαδήποτε επαφή με το ποδόσφαιρο. Να παρανομήσει και να αλωνίζει, να μπει μέσα στα ποδητήρια και στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τελειώσαν αυτά. Και πέρσι, εκεί με τον Ολυμπιακό που γίνανε 100 παρανομίες σε ένα βράδυ, ήταν λεπτομέρειες. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι λεπτομέρειες. Μα σε παρακαλώ πολύ. Πουθενά στον κόσμο άλλοτε 10 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και μείον 9 βαθμοί μόνο για να μην πάει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟ. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά άλλο αυτό. Αυτά σε 30-40 χρόνια θα τα δείχνουν 20, γιατί υπάρχουν πλέον τα βίντεο και όλα. Θα τα δείχνουν και θα λένε κοιτάξτε. Φέρτε το VAR! Δεν θέλουμε τίποτα χαρισμένο, φέρτε το! Οι ξένοι διαιτητές που έρχονται δευτεράτσες για να τελειώνω. Είναι για να πούμε ότι είτε ξένοι είτε Έλληνες και να μείνουν οι Έλληνες, όχι να φέρει τους καλούς. Να μην φέρνεις τους Σκανδιναβούς κομμίνιδες, τον Νίλς Χόλγκερσον με τη σφυρίχτρα. Είναι δευτεράτσες. Φέρε διαιτητές σαν τον Ισπανό, φίλε. Σαν τον Ισπανό. Καλούς διαιτητές. Είπαμε τίποτα για τον Ισπανό. Που μοίρασε, πραγματικά έκανε ρεσιτάλ διαιτησίας με τον Γαύρο. Έπαιξε 50-50 ρε. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Όχι, αυτά δεν επιτρέπονται, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να κλείνω γιατί περιμένουν κι άλλοι. Τώρα που έχετε σκόνη από το παιχνίδι, εγώ θα μιλήσω έτσι πολύ ειλικρινά και θα πω αυτό που πραγματικά είδα. Είδα την καλύτερη ομάδα της Ελλάδος τελευταία 1,5 χρόνο να παίξει την καλύτερη μπάλα, έκανε το χειρότερό της παιχνίδι. Το χειρότερο. Ομάδα μου, το χειρότερό μου παιχνίδι. Αλλά στο μάτσο το Γαύρο που έκανα στον πρώτο γύρο άσχημο παιχνίδι, πολύ άσχημο. Έτσι. Ναι. Εκεί μέσα. Μας έσωσε ο Πασχαλάκης εκεί. Χτες έκανα το χειρότερό μου παιχνίδι, αλλά δεν απειλήθηκα. Ο Άρης έδωσε τα πάντα, εγώ ήμουν στη χειρότερη μου μέρα και απλά έβαλα ένα γκολ από την ποιότητά μου. Δεν απειλήθηκα καν. Σωστό. Σε μια φάση τρώω ένα γκολ. Αυτό. Τέλος. Με offside. Γεια σου Θουβού! Σε χαιρετώ! Φιλιά! Ζουμουσού αδερφέ! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι, γεια σας! Ζουμουσού αδερφιά! Σε πνίγει σκόνη του Θουβού! Άκου τώρα εδώ! Κάνε πως, κάνε ένα! Κάνε το λίγο! Παραστατικό! Κάτσε να κάνω το χέρι έτσι! Λοιπόν, καλημέρα σας καμένας φλάντες! Καλώς τον Μπερλου Σκόνη. Όσο για τον κύριο Γιώργο, μας κοιμήσανε οι Θουβού, κύριε Γιώργο, ξέρεις τι έγινε. Οι παίχτες μας κοιμηθήκανε και αποπροσανατολιστήκανε από την κάπως σαν ομάδα που ερχόταν στην Τούμπα και έλεγαν μας λείπει και εκείνος, δεν έρχεται και ο Κουτσός γιατί κουτσάθηκε από το άλλο και όπως κοιμήθηκαν εκείνοι, κοιμηθήκαμε και εμείς φίλε. Φίλε Γιώργο. Ο νους μας αύριο στο μάτς με τον Πανιόνιο. Λοιπόν, τελείωσε αυτό που έγινε. Θα είναι λάθος, θα ήθελαν πάρα πολύ έτσι, ο απόϊχος ή τα απόνερα να τα συζητάμε μέρες. Αυτό ήταν το μάτς για αυτούς. Τελείωσε. Ζούμε για το παιχνίδι αυτό, να πάρουμε την πρόκριση και να είμαστε εκεί που ανήκουμε. Ακριβώς. Όλα τα άλλα είναι... Ακριβώς. Και μετά θα ασχοληθούμε με το Βαζελάκι, έτσι. Μετά θα ασχοληθούμε. Έτσι ακριβώς. Πάντως,
εγώ τους δικαιολογώ και καταλήγω ότι... Αφιερωμένο. Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ τρυφερός. Άκου λίγο το στίχο όμως. Που χάθηκε στη σκόνη. Γεια σου Μένιο! Τώρα είμαι έτοιμος, να... Τώρα είμαι έτοιμος να ακούσω και Μποφίλιο. Εγώ να δεις, δεν την γλιτώνω. Φιλιά ρε, μη μαθάτε. Το έβαλα από γονίδι, έτσι. Όχι από Μποφίλιο, αλλά φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 23-10-287-888. Μου λέτε και σας βάζω και στην κλήρωση. Άκουσα τον βαθύ αναστεναγμό τα Μποφόρ του Γιώργου. Έρχομαι Γιώργο. Βάζω στην κλήρωση και στα τηλέφωνα το φούρνο μικροκυμάτων Κάντι από την Electronet. Καλημέρα! Καλημέρα στην παρέα. Καλό στο κορίτσι! Άκουσα βαθύ ένα στεναγμό και λέω είναι ο Γιώργος. Όχι, εγώ ήμουν. Καλό στην Εύη. Καλημέρα σε όλους μας. Αλήθεια, ήθελα να πω δύο πράγματα. Βεβαίως. Το ένα πράγμα είναι ότι όπως μας τρύπησαν με την ΑΕΚ, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν και την Κυριακή. Πάντα υπάρχει περίπτωση και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι κάνει η ΠΑΕΣ αυτό. Και αν κάνει κάτι πρέπει να το βγάλει... Να Περέιρα, ναι, κάτω, να μπει η Επιτροπή, να πάει ο ίδιος, να τους πει τι γίνεται εδώ. Μη ζητήσαμε ξένο διαιτητή, αλλά όχι από τα πανέρια. Πραγματικά από τα πανέρια. Δεν πρέπει να πάει κάποιος. Δεν πρέπει να ενδιαφέρει. Εγώ δεν βλέπω υπάρχει να ενδιαφέρεται. Εγώ δεν θέλω να ανακοινώνονται και να φαίνονται αυτά που κάνει. Όχι, μα δεν κάνουν κάτι. Δεν το ξέρουμε. Γιατί αν γίνονταν κάτι, να είσαι σίγουρος ότι οι πρώτοι που θα το βγάζανε ήταν αυτοί κάτω. Μόνο και μόνο. Τα γεράκια, τα κοράκια. Εύη μου, μόνο και μόνο που μετά από τόσα χρόνια ήρθαν ξένοι διαιτητές. Είναι τεράστια υπόθεση. Τεράστια. Θα μου πεις... Αν είναι σαν αυτό το γελίο τον τελευταίο, αυτό με την ΑΕΚ, τότε να σου πω κάτι. Τι να το κάνω. Να σου πω κάτι. Και εμείς. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε αυτό πριν. Αυτός ανακηρύχθηκε κορυφαίος διαιτητής στην χώρα του πριν από ένα χρόνο. Πού να μπορούμε να ξέρουμε. Επίσης μπορούμε να ξέρουμε, Εύη, λέω, μπορούμε να ξέρουμε αν χτυπήσει ένα τηλέφωνο και του πούνε σε αυτό το λογαριασμό είναι ένα ωραίο ποσό. Αρκεί μόνο να μην κερδίσει αυτός. Δεν λέω τι έγινε. Αλίμονο, δεν έχω αποδείξει γι' αυτό. Ούτε ρίχνω λάσπη στον άνθρωπο. Ναι, αλλά κάτι, ούτε σηκωφαντώ. Πρέπει να βγει μια αντίδραση. Και πρέπει να βγει κάτι. Μπορούμε να το ξέρουμε, Εύη, σε ρωτάω. Πρέπει η ερώτηση δεν είναι ρητορική. Εγώ δεν σου είπα ότι με το να πας κάτω να το πιάσω ότι θα γίνει. Αλλά σίγουρα θα το. Κάπως θα μαζευτούν. Δεν θα είναι έτσι. Αυτά τα πράγματα. Αυτό το δεν τρέχει τίποτα. Εύη μου. Δεν ξέρω. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Αυτή η παθητική στάση αρρωσταίνει τον πιο πολύ κόσμο. Ακριβώς. Όμως, σου λέω το εξής. Τα σημαντικά που γίνονται σε επίπεδο προστασίας, εγώ δεν λέω να πιάσουμε τους διαιτητές, το κάναμε ποτέ ούτε θέλουμε. Τα σημαντικά δεν πρέπει να βγάζουμε τελάλι και να λέμε ξέρεις κάτι. Χτες βγήκε, χτες το βράδυ στον Αντένα. Ναι. Βγήκε στα αθλητικά, δεν ξέρω αν τα άκουσες. Όχι. Στο Χατζηνικολάου. Λοιπόν. Το έδειξε τη φάση του πέναλτι και είπε ολοκάθαρα ότι ήταν αποθέσει offside. Και το έδειξε καθαρά. Τη φάση του γκολ. Το άκουσα και πήρα τηλέφωνο. Τη φάση του γκολ. Ναι. Ναι, έκανε ο Κόλκας εκπομπή χτες το βράδυ εκείνη την ώρα και πήρα τηλέφωνο και το είπα σταθμό. Ναι. Λέω παιδιά, τότε το τώρα μόλι λέω το έδειξε αντένα. Ήμουν με το γιο μου καθισμένο. Μα πρέπει να το δείξει. Μα και να μην το. Μα το είπε. Ποιο ο Χατζηνικολάου που είναι γάβρο. Παμένο. Άρρωστο. Και σου λέω ναι. Και είπε ότι ήταν αποθέσει κατά πανέστατη. Μα ήταν, τι, μα, περιμένα, δεν περιμένω από τον Χατζηνικολάου να μου το πει. Από ένα φάουλ που δεν ήταν φάουλ, βάλε ένα γκολ που ήταν offside. Τελειώσαμε με αυτά. Εύη μου, εντάξει, πλάτη. Κατά τα άλλα κερδίσανε. Πλάτη στην Κυριακή, κοίταξε, το βλέμμα πω, αύριο. Εγώ ξέρω να πω ότι ήμασταν κάκιστοι. Όχι όμως ότι αυτοί πετούσαν. Δηλαδή, εγώ ξέρω όχι, όλο βέβαια. Το παιχνίδι. Συγγνώμη, εγώ δεν έκανα ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη πλευρά ένα σωστό, σωστό είναι αυτό. Σωστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά ο τρόπος που πανηγύρισαν την ισοπαλία, γιατί είδαμε φωτογραφίες, δεν είναι, δεν βγάλαμε το κεφάλι μας, δείχνουν πόσο πολύ ο ξεφύγει και πόσο πολύ σημαντικό θεωρείται για αυτούς. Ότι πήραν ένα χ. Κατάλαβες. Πετύχανε πολλά πράγματα με αυτό. Το ότι μιλάω με τον Περιπτερά κάτω και του λέω παίξαμε τρεις φορές, γιατί πανηγυρίζεις, δεν με κέρδισε καμία. Τι είναι. Παίξαμε τρεις φορές, δεν με κέρδισες και μη και πανηγυρίζεις. Το δεύτερο που με ενδιαφέρει και είναι πολύ σημαντικό. Χτες ήμουν κάπως ήμουν χολωμένη, να το πω έτσι. Πιο πολύ με τους δικούς μας που δεν παίξαν. Δεν δείξαν το πάθος που έπρεπε. Έτσι. Κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Ναι. Τώρα κάτσαμε λίγο, έτσι. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε ψύχρεμα. Μα έκανε εντύπωση χτες που και στην εκπομπή σου και στην άλλη εκπομπή των παιδιών και στου Κόλκα δώσαν εισιτήρια και ο κόσμος δεν έπαιρνε. Εγώ είχα. Δεν έπαιρνε τηλέφωνο. Λοιπόν, άκουμε. Τι να σου πω, ψέματα. Είχα συμμετοχή. Για το κύπελο λες. Να παρακαλέσω τον κόσμο, για αύριο είναι για το κύπελο. Να
βάλει νερό στο κρασί του, να μην το δει. Τι νερό στο κρασί, κάτσε, κάτσε, περίμενε, 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 Εύη μου, περίμενε λίγο, περίμενε. Τι νερό στο κρασί του. Ναι, θέλω να πω, μην πει χολωμένος, να δεν παίξατε. Καλά, για ένα μάτς, δηλαδή, αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας την ομάδα. Τότε είναι πολύ ρηχή η εμπιστοσύνη, φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Ότι δεν πρέπει να πέσουμε. Πάω αίτητο στο πρωτάθλημα, έχω κάνει αυτή την πορεία και για ένα στραβό βράδυ. Να την ομάδα τώρα για δύο λόγους. Δεν είναι μόνο ότι θα περάσει το κύπελο. Είναι και η ψυχολογία και το παιχνίδι. 100%. Δηλαδή, πρέπει να βοηθηθούν. Μακάρι να μην είχα το πρόβλημα το κινητικό, θα ήμουν εκεί και εσύ μέσα από την ηλικία. Μη μασάς. Γεια σου, Εύη μου. Φιλιά. Πρέπει να τα ακούσουν αυτό. Είναι σημαντικό. Το λέμε πρέπει κάθε μέρα. Φιλιά. Όλοι. Δεν επιτρέπεται αύριο. Ειδικά αύριο. Ούτε ένα άδειο καρεκλάκι, παιδιά. Έτσι, ακριβώς. Φιλιά. Αλίμονο, αν με μια κακή βραδιά, το είπα και χθες. Είμαι ένα στραβό αποτέλεσμα. Άρουμε την εμπιστοσύνη. Στην ομάδα αυτή που έχει να χάσει από πέρσι στο πρωτάθλημα, έχουμε ξεχάσει τη σημαίνει ήττα. Τρένο, είμαστε μέσα στις 5 αίτητες ομάδες στην Ευρώπη. Ναι, κακή βραδιά. Ναι, με αυτού συγκεκριμένα ενόχληση, γιατί υπάρχει αυτή η καζούρα μέσα στην πόλη, ρε παιδιά. Αυτό είναι τώρα. Και προχωράει η ομάδα, πάει στο στόχο με πόλεμο από παντού να πάρει το πιο αντρίκιο, το πιο παλικαρίσιο, το πιο κακαλάτο πρωτάθλημα ever όλων των εποχών. Και θα κάνουμε το να δημιουργήσουμε. Μα αυτό θέλουν οι αντίπαλοι. Να δημιουργούνται τεχνητές κρίσεις, να υπάρχει μεταξύ μας φαγωμάρα για τον έναν για τον άλλον. Και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι δικοί μας που πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Εγώ δεν λέω λιβάνισμα ή ότι είναι όλα τέλεια. Είπαμε, κακή εμφάνιση. Η ομάδα δεν έπαιξε, έπαιξε από τα χειρότερα της παιχνίδια. Μπορεί το χειρότερό της στο πρωτάθλημα. Αλλά τι θα. Γεια σας, αυτό ήταν. Και είμαστε μόνο στην καλή, στον πανηγύρι. Τι τέλεια μετά το γάβρο να βγούμε να πούμε μπράβο στην ομάδα. Έτσι μόνο πάει. Όχι. Ίσα ίσα μετά από τη στραβή, τότε πρέπει να είμαι πιο πολύ κοντά σε αυτό που θα με βγάλει στο δρόμο το Μάιο. Να πανηγυρίσω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Νομίζω το καταλαβαίνετε, παιδιά, αυτό, έτσι. Έλα, φίλε μου. Καλημέρα. Έλα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ. Τέλος πάντων. Έλα ρε Αντώνη, έλα, τώρα σε κατάλαβα. Έλα ρε Κωστή. Εμένα ξέρεις μου τι δίνει ρε Κωστή πιο πολύ. Ότι αν είσαι ξένος και προσγειωθείς στη Θεσσαλονίκη χθες και ανοίξεις ένα ραδιόφωνο, θα νομίζεις ότι ο Άρης κέρδισε 0-3, ότι ο Άρης πάει για πρωτάθλημα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα γεμάτη προβλήματα και δεν ξέρουμε αν θα βγει στην Ευρώπη. Που απέχει 30 βαθμούς από την κορυφή. Ναι. Που έχει αποκλειστεί από παντού. Εμένα αυτό το πράγμα μου τη δίνει. Και να σου εξηγήσω τον λόγο που μου τη δίνει. Όχι γιατί κέρδισε ο Άρης. Γιατί κέρδισε. Πήρε ναι, εκεί. Ναι, μέσα αγωγικά. Καλά, καλά. Ναι, αυτό που λες. Από την προπαγάνδα πώς έχω επηρεαστεί. Όχι, κέρδισε. Έτσι το αντιμετώπισαν, φίλε. Έτσι. Ναι. Γιατί βλέπω ότι μια ομάδα που πάει να πάρει πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια που είναι της πόλης, και ουσιαστικά αυτή κινεί την οικονομία στα αθλητικά δρόμενα της πόλης, Κωστή. Καλώς ή κακώς έτσι είναι τα πράγματα. 1000%. Ό,τι και να ομάδα να είσαι. 1000% Αντώνη, προχώρα. Μην το εξηγείς. Δεν χρειάζεται να το εξηγείς. Το πρώτο στραβό αποτέλεσμα να πέφτει η προπαγάνδα του αιώνα εναντίον της, να αποθεώνεται. Δεν θα πω το τίποτα γιατί θέλω να τους κατηγορήσω τους ανθρώπους. Να αποθεώνεται. Ναι, ναι. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται αποθέωση. Απλά ελληνικά για να μην έχουμε και φασαρίες. Και κάθομαι και σκέφτομαι. Έτσι αντιδράνε κάτω όταν η ομάδα του πάει για πρωτάθλημα. Καλά, σοβαρολογείς. Ου, καμία σχέση, φίλε. Καμία σχέση, ρε Αντώνη. Το είπαμε και χθες, το λέμε και κάθε μέρα. Και προσέξτε, το λέμε συνέχεια. Δεν μιλάμε για έλλειψη κριτικής. Βεβαίως θα κάνουμε κριτική. Δεν λέω για τον αλλά δρόμο, να πηγαίνουμε φίλε. Στο άλλο. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό γίνεται από κάποιους και τεχνιέντος. Ναι. Ότι θέλουν να υπάρχει ένα μπουμπούλα. Γιατί αλλιώς ναι. Δεν έχουν τι να πούν ή τι να γράψουν. Ωραία. Ναι, ξεκάθαρο. Να, κάθε ομάδα δικαιούται μια λάθος, μια εμφάνιση. Ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα με 30 νίκες, δεν υπάρχει πουθενά. Ξέρω, μόνο εμείς φίλε πάμε να κάνουμε το ακατόρθωτο. Δεν μας επιτρέπεται ναι. Ούτε μια στιγμή χαλάρωση, Αντώνη. Έτσι. Ναι, δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι την Κυριακή θα κερδίσω. Γιατί έχω πολύ καλύτερη ομάδα και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλες ελλείψεις. Πρώτα αύριο, Αντώνη. Πρώτα έχω αύριο το μάτς. Αύριο, ναι. Όχι, όχι. Αύριο
πιστεύω ότι αύριο, αύριο, θα εμφανιστεί ο κανονικός ο ΠΑΟΚ και θα τη δράσει. Αυτό, γι' αυτό δεν λέω για το αυριανό παιχνίδι. Θέλουμε όχι μόνο αύριο. Κάθε ομάδα δικαιούται μια ήττα απλά. Φυσικά. Ένα άσχημο αποτέλεσμα. Πάλι ήττα λέω ρε Κωστή. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Μα στην ουσία ήττα είναι φίλε. Άστο, άστο, άστο. Δεν είναι ήττα ρε Κωστή. Ναι, ναι, όχι, όχι, για αυτούς. Για αυτούς είναι σαν να κέρδισαν τον ΠΑΟΚ. Άστο. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Μα στατίζει. Όχι γιατί ο Άρης επερεχεί. Και ο Μάδος να πούνε. Γιατί εμείς ήμασταν έτσι φίλε. Αυτό. Εμένα αυτό. Γιατί σε δύο αγωνιστικές φίλε θα είναι 3-0 στο 25. Α, καλά, καλά. Αυτό έγραψε κάποιος. Θα αλλάζονται πασίτσες. Τους δύο πόντους που έχασες, λέει, τους δύο πόντους που έχασες στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, σου δίνεται η ευκαιρία, λέει, να τους πάρεις. Ναι. Έτσι. Αυτό ξέρεις σημαίνει 23. Πάρ' τους. Εκεί, να σε δω. Ότι να... καλύτερα μια πόλη, μια ομάδα, φίλε. Έγινε Αντουάν. Κοιτά να με βγάλει το μάτι συνέχεια. Καλά, αυτό 100%. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Αντώνη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μην παίρνετε άλλο να πάρουμε τις γραμμές, να πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γι' αυτό, Κωστή μου, κάποιες φορές λέμε ότι όταν βγαίνουμε στο ραδιόφωνο πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό, να έχουμε ηρεμήσει από αυτά που μας έχουν επηρεάσει την κριτική. Ας θυμίσω εχθές την κυρία Εύη που βγήκε εκνευρισμένη. Και σήμερα πόσο διαφορά έχει η άποψη. Και χθες είπε ότι ήταν χαρούμενη ότι έλειψε το μάτς εκεί. Και σήμερα λέει δεν κινδυνεύσαμε ούτε μισή φορά. Γιατί όταν είσαι εκνευρισμένος, τα βλέπεις όλα τα πράγματα αρνητικά επί 2 και 3. Δικαιολογούμε, Χρήστο μου, πάντα, επειδή είμαστε άνθρωποι με θυμικό, ακόμα και εγώ που κάθομαι πίσω το μικρόφωνο και πρέπει, ενώ υπάρχει τέτοια ελευθεροστομία και λέω τόσες λέξεις το δευτερόλεπτο, να ζυγίζω κάθε κουβέντα γιατί ξέρω ότι μπορεί να οδηγήσω κάποιον να πάει να ρίξει μια βιτρίνα ή να χτυπήσει έναν με ένα λωστό ή να πάει να κάνει κάτι το οποίο είναι λάθος. Όλοι επειδή είμαστε άνθρωποι θυμικού, επειδή είναι συσσωρευμένη πάρα πολύ πίεση, ένταση, επιθυμία. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Άσε να κάτσει λίγο η σκόνη. Δεν το λέω για την κυρία Εύη συγκεκριμένα. Όχι, για όλους, για όλους μας. Για όλους μας. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε προσιλωμένοι, ψύχρεμοι, να μην μπούμε στο τρυπάκι γιατί αυτό θέλουν. Η παγίδα τους αυτή είναι. Όποιος διαβάσει, εγώ δεν βλέπω παγίδα, φίλε. Εγώ βλέπω ένα κομμάτι του κόσμου, του ΠΑΟΚ, το οποίο νιώθει εδώ και χρόνια την ανάγκη πάντα να θέλει να βρει κάτι για να δημιουργήσει θέμα. Ευτυχώς είναι μειοψηφία. Ευτυχώς εννοείται και είναι ένα μικρό κομμάτι. Τα επιχειρήματά τους δεν τα χρησιμοποιούν ούτε οι εχθροί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί ο άλλος προκειμένου να αποδυναμώσει τον Λουτσέσκου, τον Καντουρί, τον Πασχαλάκη, τον Πέλκα, το Χ, τον Ψ κτλ. Να χρησιμοποιήσει επιχειρήματα που ο μεγαλύτερος εχθρός του ΠΑΟΚ δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Είναι τέτοιο το μένος. Βγάλτε ρε εσείς το κόμπλεξ. Να σου πω κάτι, ρε Χρήστο. Συγγνώμη σε διακόπτω. Ξέρετε ότι δεν το συμπάθω τον Καντουρί. Έχω δικαίωμα, ρε παιδί μου, να μην μου αρέσει κάποιος παίκτης. Πώς το λένε. Εννοείται. Αλλά να βλέπω χθες περιχαρείς κάποιους να γράφουν ότι καλά που έπαθε θλάση και θα μείνει ένα μήνα έξω. Δηλαδή αυτό ναι. Δεν το λέω ούτε για αντίπαλο παίκτη. Να εύχομαι να πάθει ζημιά. Να βλέπω. Αυτό που πανηγυρίζει και... ότι έπαθε ζημιά, εξαφάνισε το Φορτούνι στο μεταξύ μας. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Άσχετο, πες ότι είναι ο χειρότερος, ρε παιδί μου. Άνθρωπος που φοράει τη φανέλα με το έμβλημα. Με το δικέφαλο, με τα 4 γράμματα, να είμαι περιχαρής που παθαίνει ζημιά και θα μείνει έξω. Κάτι, φίλε, κάπου είσαι άρρωστος. Δηλαδή, κατανοώ, ούτε σου λέω, μιλάμε για ένα παίχτη που ξέρεις ότι δεν το έχω πει κιόλας. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι έχει προσφέρει λίγα πράγματα. Δεν μ' αρέσει, δεν γουστάρω. Την ποιότητά του εννοείται ότι προσφέρει λίγα. Ακριβώς, σε σχέση με τα χρήματα που έχει πάρει, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Είναι ενοχηλικός, έχει μικρά ξεσπάσματα μόνο. Αλλά να φτάνω στο άλλο σημείο να λέω ευτυχώς μου τραυματίστηκε και αυτό και επιτέλους αποκτήσει ταχύτητα το αριστερό μου άκρο γιατί καλά να πάθει και τέτοια. Ρε παιδιά, τι κάνετε, ρε παιδιά. Δηλαδή. Αυτό μου ξέρεις τι είναι. Είναι θετικό μέσα στα αρνητικά το ότι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα γιατί πέφτουν οι μάσκες. Βλέπεις την πόλη και στο ραδιόφωνο παντού, σε κάθε ραδιόφωνο παντού, και δυστυχώς και στο Λίμπερο, τι μίσος υπάρχει και από παραγωγούς και από δημοσιογράφους και από τους οποιοδήποτε για τον ΠΑΟΚ. Μίσος, φίλε. Δεν θέλουν να πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Δεν δηλώνουν οπαδοί άλλης ομάδας. Όπως επίσης θέλω να πω και κάτι γιατί μου στέλνετε και μηνύματα. Είμαστε σε ένα ραδιόφωνο και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό που ευτυχώς υπάρχει η απόλυτη ελευθεροστομία να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Εννοείται, είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε εδώ και εγώ λέω αυτό και 10 και 1. Λέω παράδειγμα τώρα. 10 και 1 μπορεί να μπει κάποιος και να πει κάτι που είναι εκ διαμέτρου αντίθετο.
και να θέλω να σκοτωθώ με αυτόν που μιλάει στις 10 και 1 ή στις 3 ή στις 5 ή στις 8. Έτσι, το καταλαβαίνετε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι 8-10 μπορεί να ακούσετε αυτό και στο ίδιο ραδιόφωνο μπορεί να ακούσετε κάποια άλλη στιγμή κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι το πιο σημαντικό σημάδι υγείας που υπάρχει. Ασχέτως που πολλές φορές θα σας πάει στο ραδιόφωνο, έτσι. Έτσι πρέπει να είναι στο. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Γιατί μου λένε, ο τάδε είπε τάδε. Ο τάδε που είπε αυτό, πάρ τον τηλεφωνάκι. Πάρ τον και πες του. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, Κωστή μου. Όχι, είναι. Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι. Αυτό που λες όμως ότι βγαίνει κατά του ΠΑΟΚ, βγαίνει χολή. Αυτό το βλέπουμε, ρε παιδιά. Είναι πολύ φυσιολογικό. Όταν είσαι ψηλά και πας να πάρεις το πρωτάθλημα. Έτσι. Αύριο είναι για μένα το πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Πρώτον, γιατί κρίνεται ένας στόχος. Δεύτερον, γιατί πρέπει η ομάδα να παραμείνει καλό το κλίμα. Γιατί οι καλοθελητές θα βρουν την ευκαιρία να την διαλύσουν σε περίπτωση στραβής. Έρχεται το δίδυμο, δύο από τους τρεις διαιτητές που παίξαν στην Τρίπολη. Ο Σκουλάς με την Κουρομπίλια. Ναι. Ο Πανιώνης, ο Μπάνε, μαμιώντας το τελευταίο χρονικό διάστημα παντού. Τρενάκι. Είναι, ξέρουμε ποια νούθη κατρική ομάδα. Τρενάκι. Θέλει συγκεντρωμένη. Να μπούμε μέσα η ομάδα να τρώει σίδερα όπως τα περισσότερα παιχνίδια και από εκεί και πέρα μετά να πάμε να παίξουμε ένα τεράστιο παιχνίδι την Κυριακή που για μένα είναι το υπόλοιπο μισό πρωτάθλημα μετά την Τρίπολη. Σωστό. Δεν διαφωνώ καθόλου. Και μην ξεχνάτε την τελευταία φορά που είχε η ομάδα πάρει το πρωτάθλημα, τον Πάπριτσα να πέφτει, να οριζοντιώνεται μέσα στο συγκεκριμένο γήπεδο έχει γίνει πάλι. Έτσι. Πάμε. Τελευταία γραμμή. Όχι. Τρεις! Ωραία, παιδιά, μην παίρνετε άλλο. Θερμή παράκληση, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Βάλε λίγο αυτό που λέμε από πέρσι το Γενάρη. Μια επανάληψη, δεν βλάπτει. Τι. Ρε μάλα. Για αύριο αυτό. Το νου σας. Για μάλα. Αύριο αυτό. Το νου σας καλά, ρε μάλα. Ας, με τον πράσινο θα ασχοληθώ μετά. Τώρα το μυαλό μας στον Πανιόνιο. Δεν είναι απλά μόνο η πρόκριση στο κύπελο, το καταλαβαίνετε. Περιμένουν να αποδομήσουν, να δημιουργήσουν αναμπουμπούλα. Να μας γυρίσουν σε εσωστρέφεια, σε γκρίνια, σε μύρλα. Αυτό το πράγμα να γίνει, να πέσει ένας βράχος μέσα σε μια λίμνη και να δημιουργήσει παρενέργειες. Να αποδομηθεί όλο αυτό. Δεν βλέπουμε ανεμόμυλους, είναι η πραγματικότητα. Εκεί βασίζουν την όλη τους, την προπαγάνδα τους. Εκεί η επιθυμία τους είναι αυτή. Καλημέρα σας. Ναι. Και sorry που περιμένατε. Ναι. Καλώς το παιδί. Τώρα σε γράφω, έχω μαγνητόφωνο. Έλα γοράκι μου, έλα μάγε, μπαμ μπαμ. Σε ακούω χωρίς να σε διακόψω, πες αυτά που θέλεις, πάμε. Κοίταξε. Κοιτάζω. Εγώ, ο κοιτάζω, είμαστε φίλοι. Αφού κοίταξε μου λες, δεν θα κοιτάξω. Άντε δεν κοιτάζω, κλείνω τα μάτια. Εγώ δεν έχω κακία με τον ΠΑΟΚ, είμαι ΠΑΟΚτσής. Αλίμονο φίλε, γιατί να έχεις κακία. Εκείνο που με προβληματίζει, είμαι ο Σκιούπης Νικόλαος, ο μάγος της Χαλάστρας. Σε προβληματίζει που είσαι ο Σκιούπης Νικόλαος, ο μάγος της Χαλάστρας, είπες. Εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι είμαι ο Σκιούπης Νικόλαος, ο μάγος της Χαλάστρας. Γιατί σε προβληματίζει, πες μου. Έλα, πέσα στον Κοστούλη. Άσε με ρε, εσύ, δεν μιλάω με κακία, μιλάω με. Καλοσύνη. Καλοσύνη. Βεβαίως. Δεν βρήκα κανέναν γνήσιο ΠΑΟΚτσι. Ναι. Να κάνει τι. Που να μην θέλει λεφτά ρε παιδί μου, όλοι ΠΑΟΚάρχες, λεφτά, πάνε στον ΠΑΟΚ, θέλουν λεφτά. Εγώ δεν θέλω λεφτά, εγώ θέλω τον ΠΑΟΚ να τον μεγαλουργήσω. Έχει πάρα πολλούς που δεν έχουν στο μυαλό τους τα λεφτά. Εγώ λέω αλήθειες. Αλήθειες λες, αλλά έχει πάρα πολλούς που ζουν και αναπνέουν για τον ΠΑΟΚ που είναι η δουλειά τους αυτή και δεν έχουν στο μυαλό τους τα λεφτά. Εμένα Κώστα μου, η αρρώστια μου είναι ο ΠΑΟΚ. Εμένα να δεις. Λοιπόν, άκου να σου πω. Εγώ είμαι γεννηθής 23 Φεβρουαρίου. Α? Είχα τα γενέθλια. Πότε? Μου έφτιασε κάτι. Πέρασαν? Τα άφησα επίτηδες, γιατί θα με γρουσουζέψανε. Να ζήσεις ρε μάγε και χρόνια πολλά. Μαγείες να κάνεις και άλλα πολλά. Παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένας τρελός. Γεια σου μάγε! Γεια σου μάγε! Γεια σου μαγίσιαν! Γατάκι Κόπερφιλτ! Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Ο πρόδρομος είμαι. Έλα ρε πρόδρομε. Τι κάνουμε. Τι έγινε ρε πρόδρομε. Τότε με το χορό να πούμε. Με τη Σαλόμη. Τι έγινε. Το ζήτησε σε CD, σε δίσκο, σε τι το ζήτησε το κεφάλι. Για πες.
Σε 45 στροφών από το γρήγορο να βγει. Όχι, μικρά αυτά τα. Έτσι ήταν, σε βινίλιο. Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό, πρόδρομε. Έχουμε. Έχω τη μικρή τώρα, ξέρεις πως είναι αυτά. Είναι 2 μηνών και είμαι στην τρέλα. Αγόρι μου, ζήστο φίλε, ζούμου σου. Ζούμου σου είναι αυτό, ζήστο φίλε όλο. Ζήστο. Το ξέρω. Αν και αϊπνίες τις ζούμε όλες. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το μόνο που με προβληματίζει δεν είναι η συμπεριφορά των Αγιανών, είναι η συμπεριφορά που βγήκε ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δεν αγωνιστική εννοείς. Αγωνιστική αυτό, ή ο οργανισμός μετά. Όχι. Αγωνιστική. Ναι. Καθαρά αγωνιστική. Ναι. Δεν βγήκαν με το μαχαίρι στα δόντια. Γιατί αυτό το πράγμα, δηλαδή μου φάνηκε τόσο παράξενο. Ναι. Ακόμα και στο δεύτερο μήχρονο πρέπει να βγεις ότι εντάξει, να δεις ότι ο κόσμος αγανακτάει, το βλέπεις, το ζεις. Ναι. Το περνάει ο κόσμος. Αυτό ήταν λίγο για μένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν ξέρω γιατί έγινε. Πρόδρομε, δεν το νιώθεις αυτό στο δίλεπτο? Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω αν η εμπειρία τώρα τόσων χρόνων, ας πούμε, ναι, με 40 μα, χρόνια, πιστεύω. Αλλά με το που γίνονται στο πρώτο δίλεπτο καταλαβαίνω αν υπάρχει μαχαίρι στο στόμα ή αν, εντάξει μωρέ, θα το πάρουμε το μάτς, τώρα είμαστε ανώτεροι, σιγά τον αντίπαλο και τέτοια. Αυτό έγινε. Όχι. Την Κυριακή. Όχι, δεν το και αυτό δεν πρέπει, δεν το και... μα όλη τη βδομάδα έλεγα, μην υποτιμάτε. Αυτά τα 6-7 δεν μ' αρέσουν. ΠΑΟΚ και Αλαζονία δεν περπάτησαν ποτέ χέρι-χέρι. Ποτέ! Ever! Ποτέ ακόμα δεν υπήρξε. Το είδαν αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο γιατί δεν το άλλαξαν. Αυτό εμένα με προβλημάτισε. Δεν ξέρω να κρύβεται κάτι από πίσω. Δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν υπάρχει, φίλε, τίποτα από πίσω. Τι να υπάρχει από πίσω. Θέλανε να μην κερδίσουν τον Άρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι. Δεν με την αγωνιστικότητά του. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Αλλά τι να υπάρχει. Yes, παίξε, λύσαξε και χάσε κιόλα άμα είναι. Ακριβώς. Αλλά παίξε. Δεν κατάλαβαν την σημασία του μάτς. Δεν μιλάω για τη βαθμολογική. Για όλο το υπόλοιπο. Δεν έγινε σωστή Ακριβώς. προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι, όπως είχε γίνει με το Γαύρο. Έτσι. Και σε αυτό είναι, έχουν ευθύνη όλοι. Προπονητής, τον οποίο Ακριβώς. αποθεώνουμε όταν πρέπει. Παίκτες, όλος ο οργανισμός. Μόνο ο κόσμος πριν το μάτς έδειχνε πόσο πολύ το ήθελε. Η ομάδα δεν το έδειξε. Και το δεύτερο είναι να με βάλεις και στην κλήρωση. Να σε βάλω, ρε πρόδρομε. Γιατί να μην έχω μικροκύματα. Έλα, ρε πρόδρομε, να σε βάλω. 3-12, πρόδρομος. 3-12. Τα φιλιά μου σε όλους. Να σε γερός. Γεια σου, πρόδρομε. Με την νίκη, με την νίκη. Μόνο εννοείται, νίκη. Εννοείται. Παιδιά, για το μάτς Κυπέλλου λίγο μιλήσαμε. Θα μιλήσουμε και αύριο, γιατί βλέπω ότι γενικά απασχολεί το όλο. Ναι, καλημέρα. Έλα, ρε παιδί μου, τι έγινε. Έλα, ρε Βασιλάκη. Έλα. Λοιπόν. Βασίλη, θέλεις μήπως να κλείσουμε, να πάμε σε διάλειμμα και να ξαναπάρεις μετά, για να μην έχουμε χρόνο να πούμε, να μην πιέζεσαι. Ουστάρεις? Θα είμαι πολύ σύντομος. Δεν Άντε, θέλω... Έλα, σ' ακούω λοιπόν. Να κλείσω το τσακατσακά. Θέλω να πω για τους συμπολίτες, οι οποίοι για μένα θα πρέπει να ντρέπονται για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί έτσι όπως το πήρανε είναι οι γάβροι για μένα της Βόρειας Ελλάδος. Δεν μπορεί να σου κλέβει με goal of sight και να μην σου δίνει πέναλτι και εσύ να πανηγυρίζει λες και έχεις πάρει το Champions League. Αυτό είναι σχέτη ντροπή για αυτούς. Και όχι να πανηγυρίζεις σαν να κέρδισες. Πάμε παρακάτω. Για τους διαιτητές που έρχονται από την Ευρώπη. Ο Μπορμπαλάν και ο άλλος, ο τελευταίος, ο Ισπανός που ήρθανε, είδα τι έπαθε και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Τώρα για τους ερασιτέχνες διαιτητές που μας φέρουν από την Σκανδιναβία από εκεί πάνω. Ο Νίλς Χόλγκερσον. Για μένα κάτι κρύβεται. Πάμε παρακάτω. Δεν έχω κάτι να αποδείξω. Όμως και για το ΒΑΡ που φωνάζεις, πολύ σωστά φωνάζεις, αλλά αν πρόσεξες το παιχνίδι προχτές της Ρεάλ, ο διαιτητής δεν καταδέχθηκε να πάει στο ΒΑΡ. Γι' αυτό λοιπόν μην λέμε μεγάλα λόγια για το ΒΑΡ, διότι το ΒΑΡ θα μπορούν πάλι να το αγνοούν. Εμείς το μόνο που έχουμε υποχρέωση είναι να φτιάξουμε μια ομαδάρα όπως την έχουμε αυτή τη στιγμή, να την ανεβάσουμε και άλλα επίπεδα για να μπορούμε να τους λιώνουμε και τους διαιτητές. Την καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Να σε καλά, Βασίλη μου, να σε καλά. Μαέστρο, διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Αιγαίων, ψαρούκλα, τέλεια. Το πρωί παίζει τσανταλίνα μανταλίνα το ψάρι. Να πούμε το λιθρίνι, το μπαρμπούνι. Έτσι το φαγκρί, το φαμπέζ, το φαάσπρο, ό,τι χρώμα θέλετε. Παίζει τσανταλίνα μανταλίνα με τον Ποσειδώνα και με τις γοργόνες το μεσημέρι στο πιάτο σας. Και στο διοικητήριο και στο ρεόκαστρο. Εκπληκτικά πράγματα, φρεσκότατα. Φυσικά δεν ξεχνάτε Νικολαίδης. Κορυφαία ζαχαροπλαστεία, νούμερο ένα προορισμός για τούρτες, για σοκολατόπιτες, για προφιτερόλ, για κεράσματα, για παραδοσιακό τσουρέκι, ψωμάρες το μεσημέρι, κάθε είδους, το πρωί το καφεδάκι σας, στην Καραολή και Δημητρίου 233 και 163. Και βέβαια, μίλης μονείτε, ηλεκτρονέτ, Παμπουκής Νικολαίδης, 12 δώρο, εκπληκτικά δώρα, και εδώ σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό φούρνο μικροκυμάτων Κάντι, υπέροχο μαραφέτη.
Στο δε μαγαζί, όποιος πάει και κάνει οποιαδήποτε αγορά, μπαίνει σε κλήρωση γιατί το βράδυ θα κληρωθεί μια φωτογραφική μηχανή ψηφιακή Nikon. Εκπληκτικά πράγματα και δώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Εμείς γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για το φούρνο μικροκυμάτων. Σας βάζω, επειδή είναι είδος ανάγκης αυτό και όχι πολυτελείας, σας βάζω και στην κλήρωση μέσα από τα τηλέφωνα. Να μην έχετε παράπονο, να ξέρετε. Να ξέρετε, τα βάζουμε και μέσα από το σταθερό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Ζούμου, σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Όποιος έχει τη δυνατότητα και την υγεία του και δεν έχει θέματα και μπορεί και θέλει, ας μπει στο πρώτο νοσοκομείο που βρίσκεται στη γειτονιά του, στην πρώτη κλινική, να πάει και να πει θέλω να δώσω αίμα για την τράπεζα αίματος αθλητηρίων. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, τεράστια ζήτηση. Είναι αποκλεισμένες οι περιοχές της παλιάς μου γειτονιάς. Δηλαδή Εύωσμος, Μενεμένη, Κορδελιό κτλ. Είμαστε δεν. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Την καλημέρα μου στο Χρήστο τον Τζίκο στο Ανόβερο, αδερφέ μου, σε Μανολόπουλο, στον Πόντιο τον Κρομλίδη, ετοιμάζουμε βραδιά εδώ λαϊκή, να ξέρετε, προχωρώντας, πέντε γραμμές, να πω, αλφα πλάμ, έτσι όπως είναι ο καιρός, σόμπα πέλετ. Μην τρώτε παπά με αυτές τις ηλεκτρικές, γιατί καίτε ένα κάρο ρεύμα και ζεσταίνει στο μισό μέτρο. Με τη σόμπα αυτή, την αλφα πλάμ, τη Μίλαν, την Ιταλική, στο 65-17-18 πάρτε τηλέφωνο, γιατί είναι ο ειδικός, ζεσταίνεται με πέλετ οικονομικά, τεράστιο χώρο μέχρι και 120 τετραγωνικά. Σας κάνει δώρο και τα μπουριά. Θα σας ενημερώσει και για τις τιμές και για το πώς μπορείτε χρηματοδοτικά να βρείτε τρόπο και να κάνετε άτοκες δόσεις και τα λοιπά με πιστοτική. 65-17-18 Αλφα Πλάμ, στην έξοδο περιφερειακού από άνω Ηλιούπολη. Φυσικά αφήτσατε κίδι, αυτοκινητάρες. Όποιος πήγε ενθουσιάστηκε, γιατί τα αυτοκίνητα είναι σαν καινούρια. Δεν το πιστεύουν, σε άριστη κατάσταση. Δεν παίρνει μπαχατέλα. Δεν βάζει στο μαγαζί μεταχειρισμένο, το οποίο είναι πειραγμένο, τρακαρισμένο, το οποίο μπορεί αύριο να το πάρεις και να πεις τι μου έδωσε, γιατί μου έδωσε αυτή τη σακαράκα. Μόνο πρώτα αυτοκίνητα και μάλιστα ελληνικά, όχι αμφιβόλου προελεύσεως από διάφορες χώρες που δεν ξέρουν ποιος το είχε πριν και τι είχε κάνει. Αυτά στο Τζαντεκίδη, απέναντι από τα Τζάμπο ανεβαίνοντας για Ρόκαστρο. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, κορυφαία κρεατικά στην πόλη, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Χθες το βράδυ ήμασταν εκεί, να δώσω χαιρετίσματα στους φαρμακάδες, σε όλη την παρέα εκεί, την υπέροχη με τα ανέκδοτα. Ο Δημήτρης Βαγγέλης ξέρει τι σας σερβίρει, μόνο τα κορυφαία και τα καλύτερα. Πάμε στις γραμμές. Ξαναθυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα φούρνο μικροκυμάτων Candy από το 12ωρο ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. 12 θεϊκά Ολύμπια δώρα, 12ποντο στην ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Τα χαιρετίσματά μου. Να έρθεις όποτε θέλεις από εδώ. Να έρθεις όποτε θέλεις. Ξαναλέω για τις δικλείδες ασφαλείας που εξακολουθείτε και στέλνετε για την Ποφίλιου. Δεν είναι ότι θα τα παίξω στην άδεια τα τραγούδια, δεν είναι ότι θα παίξω σε άλλη εκπομπή, δεν είναι ότι δεν θα τα παίξω εδώ, να τα παίξω σπίτι μου. Αν δεν βάλει ο ΑΚΠΟ μέχρι τέλους 9 γκολ, είμαι πολύ στριμωμένος βέβαια, καταλαβαίνετε ότι σφίξαμε, αλλά εγώ εξακολουθώ να τον πιστεύω. Εξακολουθώ να σε πιστεύω, Τσούμπα, εξακολουθώ. Θα παίζουμε μια εβδομάδα από φίλου. Ήδη ξεσκονίζω την δισκοθήκη εδώ του σταθμού. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα σας! Ναι! Μήπως γνωρίζετε. Ο καλός στην Τσουκνίδα! Ναι! Μήπως? Τι σήμα, Κωστή, θα πρέπει να έχει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Τι σήμα είπες? Τμήμα. Τμήμα. Α, τμήμα. Ναι. Για πες. Τμήμα σκάουτινγκ διαιτητών. σωστό. Να ψάχνει να έχει ένα σκάουτινγκ και να ψάχνει στους διαιτητές εκεί, Νορβηγία, Δανία, Σκανδιναβία γενικώς. Τι καπνοφουμάρι αυτός που έρχεται τώρα, ο Νίλς Χόλγερσον. Οπουθενάνεν. Λοιπόν, Κωστή, ο Φον Πανέρεν, ο σφυριχτρό Φον Πανέρεν. Μια πες, Μανώλη. Να πω δύο λόγια. Ναι. Λοιπόν, σε αυτούς που ήταν κρυμμένοι τόσο καιρό και βρήκαν την ευκαιρία με την πρώτη νίκη, γιατί για όλους αυτούς είναι άθλος το χ που πήραν σε έναν κακό ΠΑΟΚ. Και τόσαν ό,τι έτσι αντέδρασαν. Ναι. Ήταν νίκη, εντάξει, τους ξέρουμε. Ναι, όχι, το κατανοούμε, το καταλαβαίνουμε όμως. Έτσι. Κωστή, δηλαδή, λοιπόν, για μένα δεν είναι κατανόητο. Ναι, για λοιπόν, πες. Είναι γνωστή στην πόλη τόσα χρόνια τι είναι. Βέβαια έχουμε και μέσα στον ΠΑΟΚ που περιμένανε πώς και πώς να ρίξουν τη λάσπη με τον έναν τον άλλο τρόπο. Τώρα τους θέλει ο Λουτσέσκου, τώρα τους θέλει ο Πασχαλάκης. Ναι. Ραδιόφωνα
που υπάρχουν πολλά, μπορείτε να κάτσετε να τις ακούσετε με τις ώρες. Μπορείτε να κάτσετε να κάνετε την πλάκα σας για αυτά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν είναι πλάκα για μας, okay? Είναι κάτι από την καθημερινότητά μας. Οξυγόνο. Πηγαίνουμε στο γήπεδο με διάφορα προβλήματα, όπως έχω και εγώ ένα. Και τέλος πάντων πηγαίνω εκεί πέρα και... Ξεχνιέσαι. Περνάω την ώρα μου, ναι. Ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Μ' άρεσε ότι είπε ο Χρήστος, ο Κολομπάουε, τον άκουσα. Γενικώς, αφήστε τον ΠΑΟΚ σε εμάς που γουστάρουμε αυτό που πάμε και βλέπουμε. Όσοι δεν γουστάρετε, κάντε λίγο υπομονή. Ο Μάιος ίσως και πιο νωρίς. Ακριβώς. Θα είναι κοντά. Και μην έρχεστε να θέλετε. Όχι, μην έρχεστε να πανηγυρίσετε το πρωτάθλημα. Και ξέρετε που είναι το θέμα. Ότι τότε θα έχει καλό καιρό. Να δω που θα κρύβεστε. Φιλιά! Ότι τώρα κάνει και κρύο. Γεια σου, λοιπόν, Μανόλο! Έγινε. Να είσαι γερός. Πάει. Γεια σου, Τσουκνίδα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, νέοι. Επιτέλους θα πούμε καλημέρα. Πολύ σκόνη σήμερα. Κάνα δεν μου λέει συγγνώμη. Κάνα λίγο. Τίναξε λίγο μανίκια γιατί. Επάνω έχει. Θα τυνάξει, περίμενε. Την Βορύχος, ο Ινδιάνα Τζόουνς. Συγγνώμη, αυτό το ηχθειοπολείο, το Αιγαίο, ναι. Σαβέλες δεν έχει. Τα πάντα έχει, φίλε. Μα δεν αναφέρει σαβέλες. Τα πόνο μόνο Γοργόνα. Ό,τι κολυμπάει εκτός από Γοργόνα. Εκτός από Γοργόνα και υποβρύχιο. Μην πεις ότι κολυμπάει, δεν θα πας εκεί στο Θερμαϊκό, κάτω στην πλατεία Αριστοτέλους. Είπα ότι κολυμπάει, όχι ότι επιπλέει. Έχει μια διαφορά. Ρε παιδιά, εκεί στο Θερμαϊκό, συγγνώμη, κάτι κουράδες αρόπαλα, δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή, ο τουρίστας είναι που έρχεται... Είναι ότι τρώμε καλά. Οχ, λοιπόν, δεν θα μιλήσω ούτε με ενδιαφέρει το χθες, ούτε το προχθές. Το αύριο. Με ενδιαφέρει το σήμερα και το αύριο. Ακριβώς. Να σταματήσουμε, ήταν μια κακιά μέρα και κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Θα είναι λάθος να παραμείνουμε πέρα από την αυτοκριτική που είναι σωστό αυτό που κάνουμε, να παραμείνουμε εκεί, ναι, να ασχολούμαστε. Μέχρι ένα σημείο η αυτοκριτική. Ακριβώς. Γιατί ορισμένοι το παρατραβήξαν και από τους δικούς μας και από τους κατανοητό. Εντάξει. Κατανοητό. Για απέναντί μας δικαιολογημένο να λένε ότι γουστάρουν και τα λοιπά. Ξεκίνησε, το χάνεις, εγώ στο πήρα. Εντάξει, αυτά, παιδιά, να είστε ψύχρεμοι. Αυτό θέλει ο άλλος, να με αποσυντονίσει, να με εκνευρίσει. Μπέστε την παγίδα. Καλά να παίξει το ποδόσφαιρο που πρέπει, που ξέρει και πιστεύω θα παίξει αύριο η ομάδα μας και θα συνεχίζει να παίζει και να σταματήσουν οι γκρίνιες. Όχι έτσι, όπως είπαν οι άλλοι, πήραν τηλέφωνο, ευχαριστηθήκαν που τραυματίζει ο Αλκατρέα. Όχι, ρε παιδιά. Παιδιά. Τηλέφωνο όχι, το είδα σε ποσταρίσματα. Κώστα και ξέρεις, μιλάω για έναν που δεν είναι ρε παιδί μου από αυτούς που. Δηλαδή, εμένα ο παίκτης αυτός. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο αυτό. Από αυτό το σημείο μέχρι το άλλο να είσαι περιχαρής. Επιτέλους για αυτά. Τι επιτέλους, ρε παιδιά. Ορισμένοι φύλακοι μας είναι αυτοί. Εγώ σου φέρω παράδειγμα. Θυμάσαι με τον Σαλμικίδη. Ναι, θα τον Γιουχάρο να είχε την μπάλα στο Βοσάρι και πηγαίνει. Αυτός που φοράει. Αυτό είναι σαν να Γιουχάρο. Το έμβλημα και τα τέσσερα γράμματα που φοράει στο στήθος. Δεν τον γουστάρεις, μην ακούσει ούτε ένα μπράβο από σένα, ούτε ένα χειροκρότημα. Αδιαφόρηση. Και εσύ μην πολύ βγαίνεις, πάλι χθες βγήκες, έτσι. Πολύ σπάταλος έχει γίνει το ελευθερικό. Πάλι βγήκα. Έτσι, δεν πεις. Ότι πήγες εκεί στην... Στα σουτζουγκάγια, στα... Ναι, εντάξει, πήγα, δεν είναι, αλήθεια λες, αλήθεια. Τι να κάνω, αφού καλεί ο χορηγός να αρνηθώ, να αισθανθεί προσβεβλημένος. Τραβάτε με και ας κλαίω. Τέλος πάντων, βάλουμε 4-16. Έγινε, Γιωργάρα μου. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Υπομονή, παιδιά, υπομονή, αγάπη θέλουμε. Φιλιά, ζού μου σου, αδερφέ μου. Φιλιά, πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Μην ξεχνάτε ότι το κορυφαίο sports καφέ στην πόλη είναι στην Μπότσαρη 132, 9 οθονάρες, προτζέκτορας, τραπέζι για PlayStation, VR προσομοιωτής, το πρωί καφεδάρες και φοβερή προσφορά Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Δύο μπύρες βαρέλι και μία πίτσα ή μία ποικιλία λουκάνικο, μόνο ένα δεκαρικάκι. Ξαναλέω, δύο μπύρες βαρέλι και μία πίτσα, ένα δεκαρικάκι μόνο. Και το πρωί, κάθε πρωί, 8 με 11, δύο ευρουλάκια ο καφές, καθήμενος. Και 1,5 το πακέτο. Μπράβο στον Ντόμινο. Τα παιδιά εκεί κάνουν σούπερ δουλειά. Μπότσαρ 132, 950, 950 το τηλέφωνο. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να, εγώ είμαι.
Ζαφυρίου. Είχα ξαναπάρει πιο πέρα. Έλα ρε Ζαφυρίου. Έλα ρε. Το Ζαφυρίου πώς βγήκε. Γούσταρες τον παίκτη. Του μοιάζεις εμφανισιακά. Ναι, ναι, επειδή ήταν πολύ ήρεμος. Όχι, επειδή μου άρεσε σαν παίκτη. Μάλιστα. Αυτή ήταν φίλε σε μια εποχή δύσκολη. Έντιμοι εργάτες. Έτσι που ήξερες, είναι του 6 θα παίξει. Πάντα του 6 φίλε. Του 7. Του 7. Μάλιστα. Για πες. Θέλω να σε βάλω ένα κουιζάκι. Ναι, βεβαίως. Ποιος παίκτης του Άρη. Τι θέλεις τώρα την απάντηση. Ναι. 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 Ποιος παίκτης του Άρη. Αυτός ένα μηδέν. Φαίνεται ότι πέρασε από τη σχολή του Ολυμπιακού. Όχι μόνο ένας. Τώρα από αυτούς εδώ που βλέπουμε μέσα. Για φίλε. Ο Σιώπη σίγουρα. Ο Σιώπη. Φίλε πώς πέφτει έτσι συνέχεια. Δηλαδή και μόνος στο κήπεδο είχε κάνει κάτι τέτοιο. Στο κήπεδο προχθές ναι. Αυτό. Έπεφτε συνέχεια μόνος του. Αυτό, όταν έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ακόμα και ως δανεικός, αυτό είναι ένα χούι φίλε που δεν κόβεται. Αν εσύ έχεις μάθει, ας πούμε, στο χωριό σου να πίνεις καφέ από ρεβίθι, δεν μπορεί ξαφνικά να έρθεις στην πόλη και μετά να λες: απίνω φρέντο καπουτσίνο, ελάτε και βάλω μου και κανελίτσα. Θα πίνεις καφέ από ρεβίθι. Είναι μια συνήθεια, φίλε. Είναι και το στυλ, έτσι, σαν τον καραγκούνι επέφτει. Αυτό, δεν κόβεται. Εντάξει. Είναι τρεχαλατζής αυτός. Αυτός κοίταξε να κάνει να πέσει πάνω στον Μπίσεσβαρ και να τρέχει όσο μπορεί. Αυτή τη δουλειά του την έκανε, φίλε. Αυτό. Τελείωσε. Τελείωσε. Δεν πειρα, δεν απλά τα χούγια, όπως λες, οι συνήθειες δεν κόβονται, αγόρι μου. Δεν κόβονται. Ο Γιανακόπουλος όταν έφυγε από το Γαύρο, που εδώ έπεφτε πιο συχνά και από τον Τζόνι Βασμίλερ στον Ταρζάν, το θυμάσαι τον Τζόνι Βασμίλερ, τον κολυμβητή. Τι ηλικία είσαι, πόσο χρόνο είσαι. 32. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, πιο συχνά και από κολυμβητή. Όταν πήγε να παίξει λοιπόν στην Αγγλία, νομίζω στη Φούλαμ. Στη Φούλαμ, νομίζω. Στην πρώτη προπόνηση, απ, βουτάει. Πήγαν από πάνω όλοι του λένε, πστ, μην ξεφτιλίζεσαι. Δεν το άκουσε. Το κάνει και στον αγώνα, το τι κράξι μου έφαγε από τους οπαδούς της ίδιας της ομάδας του, της ίδιας ομάδας, Μπέρνλι, δεν θυμάμαι τώρα, μια Αγγλική. Μια Αγγλική. Λοιπόν, έτσι είχε μάθει. Βλέπεις ο Φορτούνης στο μεταξύ μας παιχνίδι εδώ. Βούτυξε, ξαναβούτυξε, ξαναβούτυξε, του λέει ο Ισπανός, σήκω ρε, σήκω πάνω, μην ξεφτιλίζεσαι φίλε. Όλο μην ξεφτιλίζεσαι. Και με τη δυναμό και έβοπη για να πέσει έτσι, αλλά... Παντού. Μα όταν ο Αλεξανδρής λέει πέφταμε, εμείς λέει και το παιδί μας κλέβαμε στα ζάρια στο τάβλι. Και λέει εγώ έπεφτα λέει, εσύ γιατί τα έδινες. Τι λες ρε, άμα ήξερες δεν θα στο δώσεις τα έπεφτες. Έπεφτες επειδή ήξερες ότι θα στο δώσει ο άλλος 100%. Κατάλαβες. Τι να πεις. Βάλουμε στην κλήρωση. Για 4-13 Κώστας. Έγινε Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Έγινε. Για χαρά. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μην παίρνετε καλημέρα, άλλο. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Τέσσερις αυτές τις γραμμές και μην παίρνετε άλλο. Αυτές που είναι τώρα μέσα γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα φιλάρετε. Έλα αδερφέ μου. Σου μου σου. Είναι, δεν ξέρω τι κάνεις. Την άλλη φορά μην το ξανακάνεις. Δηλαδή άλλη φορά μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Το πρωί εκεί όπως μιλούσες νόμιζα χάλασε το ραδιόφωνο. Τι έγινε. Μιλούσες με αυτή τη φωνή του παππού. Του παππού! Ναι, αυτή, του παππού πότε, εκεί, πότε. Από το λιμάνι. Πότε! Α, το το τέτοιο, λέω, χάλασε το τηλέφωνο. κάτι έπαθε, πρέπει να τα αλλάξω. Ολυμπιακός, το πρωί, η προεδράδρα μας, και αυτό που έγινε... αυτό είναι. Και ξέρεις κάτι, το ωραίο σε αυτά είναι ότι αν θα πάρεις να συγκρίνεις μετά την τριάρα που φάγανε εδώ στη Θεσσαλονίκη και το ξεχνάνε, θέλουν να το ξεχάσουν γρήγορα. Μετά την τριάρα η κουκουβάγια. Στο βιβλίο πίσω οργανισμό θυμάσαι που είχε μια κουκουβάγια. Όδε. Ναι. Αυτό έκαναν. Έτσι, αλλά τι είπαν. Είναι κουρασμένη η καημένη ομάδα με τα πολλά παιχνίδια που έπαιξε. Επίσης κτίζουμε, φτιάχνουμε την ομάδα μας για να μπορεί να είναι κλαμπρότατη. Δηλαδή, όλο το παιχνίδι ήταν στο να θελήσουν να πούν ότι τίποτα δεν έγινε. Τίποτα, εδώ, δεν πάθαμε και τίποτα. Ναι, με μια ισοπαλία και πρέπει να καταστραφούν τα πάντα. Να σου κάνω, αφού δεν τους έριξε 6 γκολ φίλε, να μην μιλάει όχι ο Μπαρμπασάβας, να μιλάει κανένας. Αφού δεν τους έριξε 6 γκολ και σταμάτησε στα 3, έτσι το είπε ο τρελός ο Χουάντερσον του Απόλλωνα. Έπρεπε λέει, να φάει 6 γκολ λέει, ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Αλήθεια είπε. Είναι ότι έχουμε κάτι από Παπαγιανόπουλο. Έχουμε κάποιους ανθρώπους Παπαγιανόπουλους. Που δεν ακούν το χούφτος τι. Όχι, που λένε συνέχεια μουρμουρίζουν. Γιατί υπήρχε ένα σύριαλ παλιό αρχαίο μαζί μου. Το Λούνα Πάρκ. Το Γιώργος, ο Μπαρμπαγιώργος. Όποτε κάτι του έλεγες έπρεπε να μουρμουρίσει. Ο Μπαρμπαγιώργος.
Ο Μπαρμπαγιώργος. Το φώναζαν όλοι Γιώργο, ενώ ήταν Διονύσης το όνομα, τον έλεγαν όλοι Μπαρμπαγιώργο μετά. Έμεινε. Ναι. Αλλά τέτοια μουρμούρα δεν την είχε ο άνθρωπος για άλλο λόγο, γιατί ήταν έτσι φτιαγμένος. Τι να κάνουμε τώρα. Τέτοια μουρμούρα ούτε το Σύρια του Αλφα, ούτε στην Ψαραγορά Αιγαίων τέτοια μουρμούρα. Δεν θα βρεις. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να τους κακίσουμε. Δεν πειράζει. Λάκη. Κάτι έχουν στεναχωρεθεί πολύ, γιατί εδώ και 1,5 χρόνο δεν μπορούν να μιλήσουν αυτοί. Τι να πουν. Τι να πουν. Πονάς αγόρι μου. Έτσι. Πονάς αγόρι μου. Αυτό. Φιλιά, γεια σου φιλάρετε. Γεια και χαρά. Να σε καλά. Γεια σας. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Το Δωρής από Αμφιλοχία Νότιος. Για, όχι ρε φίλε. Αμφιλοχία. Είσαι, γιατί... είσαι Παοξάκη ή άλλης παράταξης. Είσαι τώρα τρελός. Είσαι τρελός. Γελιά σπασμένα καταπίνεις. Για πες Αμφιλοχία. Ένας είναι εδώ πέρα, εγώ είμαι. Αγόρι μου. Βάστα Θερμοπύλες. Βάστα. Άκου να δεις, άκου να δεις τώρα, γιατί πρέπει εκεί πάνω η συμπαου... Έχετε ένα πρόβλημα. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε όπως σκέφτονται αυτοί εδώ κάτω. Ναι. Πρέπει να αρχίσετε λίγο να σκέφτεστε όπως σκέφτονται αυτοί εδώ πέρα. Αλήθεια λες, το έχουμε πει. Ανεβαίναμε να δούμε τον αγώνα με τον Άρη. Ναι. Περνάμε, δεν και φτάνουμε στο Μέτσοβο, Εγνατία, Χιόνια. Αυτά είναι. Πια αρχίζουμε την κουβέντα από εδώ από εκεί. Ναι. Πόσα λέει θα... Πόσα λέει εσύ λέει ο ένας. Ναι. Τρία λέει ο ένας. Ναι. Τέσσερα λέει ο άλλος με τον Άρη. Ναι. Πέντε λέει ο εσύ μου λένε εμένα. Εγώ τρεις. Τι τρεις. Βαθμούς. Βαθμούς. Έτσι. Μου λέει τι, γιατί, λέει έλα μωρέ τώρα, είσαι με τα καλά, φοβάσαι αυτό το μάτι. Όχι το φοβάμαι λέω, το τρέμω. Γιατί, γιατί... Γιατί είμαστε, γιατί έχουμε τέτοια συμπεριφορά πριν. Άκου να δεις, τον Πάοκ δεν τον φοβάμαι λέω. Τον Πάοκ δεν τον φοβάμαι, τον ξέρω τον Πάοκ. Φοβάμαι αυτόν που έρχεται από την Νορβηγία. Γιατί το λες αυτό, μου λέει ξένος διαιτητής. Γιατί ρε παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Αυτός ο προηγούμενος με την ΑΕΚ με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί ήτανε ύποπτος. Στο πρώτο ημίχρονο σφύραγε μόνο ΑΕΚ και μόλις έκανε τη δουλειά του, μετά το έπληξε 50-50 και άφησε τον αγώνα τέτοιο. Ακριβώς και χειρότερος ήταν αυτός εδώ πέρα. Άμα δεν βλέπετε εσείς στα σφυρίγματα τα πονηρά, ποια είναι τα πονηρά σφυρίγματα. Κοίτα τον Τζαγκάκη, κάνει φάουλ στην υποσχόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ. Και στον Μπίσεσβαρ πολλές φορές. Την ανακόπτει, η μπάλα πάει σε παίχτη του ΠΑΟΚ, δεν δίνει ούτε το πλεονέκτημα, σταματάει τη φάση. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό να λες, ο επόπτης τι κάνει, με το μάτος στο πρώτο σημαίνω, στο πρώτο ημίχρονο, βγάζει offside. Ναι, ναι, είναι, που δεν είναι offside, ναι, φυσικά, φυσικά, το φυσικά. Φαίνονταν διαγυμνό μου αυτό. Στο δεύτερο, στον γκολ του Άρη τον αφήνει. Αφιλοχία μου, και... αφιλοχία, αδερφέ μου, συμφωνείς ότι πρέπει να το αφήσουμε πίσω αυτό και να κοιτάξουμε τώρα αύριο. Άκουσε τώρα τι γίνεται για να σου πω τι ναι. γίνεται. Άκουσε τώρα τι γίνεται. Για να, η ομάδα να μην σας προβληματίζει και να μην ξαναβγεί κανένας για τίποτα. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν μπόρεσε να επιβληθεί, δεν μπόρεσε να κάνει, αλλά ξέραμε όλοι μέσα μας ότι ένας τρόπος θα βρεθεί, θα βάλω ένα γκολ, θα πάρω το τρίποντο. Ναι, μα έτσι, έτσι αυτό πήγε να κάνει. Ο διαιτητής δεν θα άφησε. Αυτό το ΠΑΟΚ το ξέρουμε όλοι. Είναι ομάδα παντός καιρού. Αν μπορέσει να σου βάλει 5, θα σου βάλει 5. Αν δεν μπορεί να σου βάλει 5 και επειδή θα δυσκολευτεί, μια στιγμένη μπάλα. Μια σουτάρα του αρχηγού. Μία έτσι. Μία... Ο ΠΑΟΚ θα βρει τον τρόπο, είναι ομάδα που βρίσκει τον τρόπο και κερδίζει. Και θα το κάνει και μεθαύριο. Αυτό που πρέπει να προβληματίσει και όλους τους αύριο, ναι. Είναι πρόκληση που θα έρθει. Δεν νομίζω ότι θα... ο ΠΑΟΚ αύριο θα έχει. Την Κυριακή, μόλις γίνει πρόκληση αυριανή, γιατί και αυτό θα χρειάζεται. Όλα θα παίξουν ρόλο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Όλα. Όλα. Αλλά μην περιμένετε τριάρες και πεντάρες, μια πρόκριση, να πάρει την πρόκριση. Και, γιατί το αποτέλεσμα μετράει στο τέλος. Φυσικά, γρυνιάζει, φυσικά, πόδι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Και την Κυριακή δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Θα τα πούμε αυτά πάλι... για την Κυριακή. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ναι. Τέτοιο πουλί θα έρθει πάλι. Δεν θα σου φέρουν Ισπανό. Πρωτοκλασάτο. Πρωτοκλασάτο. Και αυτόν. Θα κερδίσουμε και αυτόν, αδερφέ. Θα κερδίσουμε και αυτόν. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 ότι πρέπει να κερδίζουμε και αυτούς. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφιλοχία να ξαναπάρεις πιο σύντομα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί και sorry που περίμενες. Ο μπαμπάς ο Βέσπας. Έλα ρε μπαμπά Βέσπα. Τι γίνεται αγόρι μου. Παίρνουμε, αγόρι μπορεί μου. Να μην παίρνουμε αλλά σε ακούμε κάθε πρωί. Αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Η χαρά μας. Το καφέ
Και ο Κώστας ο Τσατσαρός, τίποτα άλλο. Σε υπερευχαριστώ όλους σας. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Για πες. Η Κυραλένη είναι στην Αγγλία, στον Εγγονό. Είναι, στο Κάρντιφ. Ναι, στο Κάρντιφ. Σώπα ρε φίλε. Εγώ είμαι μόνος εδώ πέρα, ακούω εσένα κάθε πρωί, κάθε πρωί. Μπορεί να μας ακούνε κιόλας, να μας ακούνε κιόλας. Και ζωγραφίζω διάφορα. Μπράβο, μπράβο, θέλω να πω κάτι για μια γιαγιά που έγινε πρόσφατα. Ναι. Σπίτι που έχει μια γιαγιά να αγαπά τα εγγόνια γίνονται ανάμνηση γλυκιά για τα παιδικά του χρόνια. Και όταν έρθει ο καιρός να φύγουν μακριά της, τις νοστιμιές της δεν ξεχνούν ούτε την αγκαλιά της. Αγόρι μου, τι ωραίο που είναι αυτό που είπες, τι ωραίο που είναι, τι ωραίο. Μοσκοβόλησε το στούντιο, μοσκοβόλησε. Είχαμε παππούδες και γιαγιάδες. Μπράβο, μπράβο, ζούμου σου είναι αυτό, ζήστε λοιπόν, το, ζήστε ναι, το. Εύχομαι στον ΠΑΟΚ να είναι πάντα έτσι μπροστά, μέχρι τα βαθιά μου γεράματα, δεν ξέρω πόσα άλλα χρόνια θα ζήσω, να είναι πάντοτε μπροστά και να τους έχει όλους κάτω, έτσι. Όλους. Όλους από κάτω. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Γεια σου, μπαμπά Βέσπα! Τίποτα άλλο στη ζωή μου γεια δεν θέλω. Γεια σου, αγόρι μου. Άντε, γλυκό. Καλημέρα. Να είσαι γερός, να χαίρεσαι τον κονάκι. Φιλιά. Πάμε. Τελευταία γραμμή, μην παίρνετε άλλο πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το μανιού. Όλα good. Όλα good. Για τους συνεπαθούς μου δεν ξέρω αν είναι καλά. Πολύ γκρίνια ρε παιδιά, τι έγινε. Πολύ όχι. Δεν θα το έλεγα. Πολύ ρε φίλε, πολύ ρε φίλε. Ου και ου και ου και ου. Τι έγινε σιγά. Φέραμε ένα κακό αποτέλεσμα. Κάναμε μια κακή... Εμφάνιση. Μια κακή παρένθεση. Δηλαδή τι κάνετε έτσι. Τι φέρετε η καταστροφή λες. Πολύ θα ήθελα να είναι κάποιοι. Το πολύ και με ύψιλον και με δύο λάμδα και ο μικρογιώτα. Έτσι δεν είναι πολύ. Ευτυχώς είναι μειοψηφία. Αλλά επειδή είναι πολύ λίγοι λοιπόν, ας κοιτάξουν την βαθμολογία όλοι αυτοί. Είτε ένας είτε πολλοί, ας κοιτάξουν την βαθμολογία και όπως λέμε όλοι, το νου μας ρε μάλια, αύριο έχουμε αγώνα. Ακριβώς. Αύριο έχουμε αγώνα. Και όχι διεκπαιρέωση, αγώνα που είναι, πρέπει να πάρω πρόκριση, να ανατρέψω το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Έτσι, και ένα σχόλιο που θέλω να κάνω για τους οπαδούς του Άρη, γιατί πολλά λένε, ένα θα τους πω. Εάν αισθάνονται όπως λένε περήφανοι για το αποτέλεσμα και πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια, θέλω να τους δω, αφού λένε ότι είναι περήφανος λαός, την άλλη Κυριακή με τον Ολυμπιακό... Ναι, ναι, καλά. Μη φας, ας φάξουμε γλάρο. Την άλλη Κυριακή με τον Ολυμπιακό να παίξουν την μπαλάρα της ζωής τους όπως κάνανε με εμάς, γιατί μόνο έτσι μπορούσαν να πάρουν στραβοπάτημα, παρόλο τα αυτά... Και με goal of sight και με penalty mars που δεν δίνεται. Αλλά επειδή με πάω δεν με νοιάζει. Καλά κάνουν και τα παίρνουνε. Γιατί εγώ δεν είμαι πρωτάθλημα των Πρεσπών. Καλά θα κάνουν λοιπόν να αποδείξουνε. Μην κάνεις καν αναφορά σε αυτό, αυτό το ζήτημα. Έτσι αρνούμε το ακόμα ξέρω, και να το αναφέρω. Φίλε, βγάζω φρίκτενες. Δεν καίει. Υπάρχει πιο γελίο πράγμα. Δεν υπάρχει. Με καίρε φίλε γιατί προσπαθούν να αμαρτώσουν το πιο κακαλά το πρωτάθλημα αυτό δεν γίνεται, των τελευταίων 40 ετών. Ό,τι και να κάνουν. Δεν πάει έτσι όμως. Καλά θα κάνουν να κοιταχτούν στον καθρέφτη, να δουν ποιοι είναι και τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Γιατί εμείς τον κοιτάμε και αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που είμαστε. Γεια σου Μαριού! Ζούμου σου, φιλιά, αδερφέ μου, ζούμου σου! Φιλιά, και αύριο πρόκριση. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Δεν πέφτει, δεν πέφτει. Το νου μας για αύριο, θα πούμε περισσότερα φυσικά, εννοείται. Λέω για τελευταία φορά, για να μην σας ζαλίζω τον εγκέφαλο, ότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό φούρνο μικροκυμάτων, Candy. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία στο τηλέφωνο αν θέλετε για να σας βάλω στην κλήρωση. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, έχω παρκάρει στη Λέω το Σοφού. Είμαι με τα αλάρμ. Ανέβηκα επάνω. Άνοιξε την πόρτα να τα πω στο μικρόφωνο. Χτύψες κουδούνι. Όχι. Τότε πώς θα σε βάλω. Ανοίξε. Ξεκίνησα από τη Σουγκάρδη και θα τα πω στο μικρόφωνο. Αγόρι μου, έφτασε. Έλα, Γιαννάρα μου, έλα. Είμαι παρκαρισμένος με αλάρμ κάτω στο τηλέοντο σοφού. Με αλάρμ, λοιπόν, αγόρι μου. Για πες. Να πω.
τέλος πάντων, με έμεινε μία πικρία από χθες, από προχθές. Ναι. Έτσι. Ο μεγάλος Αντελίνο Βιερίνια, όπως είπε και ο Πόσταρε και ο Βεριώτης, με τον Γάβρο είχε αέρος-αέρος. Εδάφους-εδάφους. Φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ, φίλε. Φοβερό. Έτσι. Ο Αντρέ είναι πρότυπο. Είπε κάτι όμως που μου άφησε μία πικρία. Ήταν ακόμη ένα μάθημα. Δεν το βλέπω σαν μάθημα. Τέτοιου είδους μαθήματα είχαμε αρκετά μέχρι τώρα. Θέλεις να σου απαντήσω? Θέλεις, ναι, να σου πω? Περίμενε, μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Όπως είπες εσύ, έτσι, στα 5 πρώτα λεπτά βλέπουμε αν μπήκανε με τα μαχαίρια στο στόμα ή όχι. Ναι. Εγώ περίμενα να μπουν με τα μαχαίρια στο στόμα. Σωστό. Που δεν το κάναμε. Για αυτόν τον αγώνα. Ναι. Έτσι. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι ακόμη ένας αγώνας μέσα στους 6 που πρέπει να κερδίσω, έτσι, και να έχω 3 ποταλάκια. Μετά τους 6 αγώνες, μην μπαίνετε καθόλου μέσα, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όσο εγώ πρέπει... Όσο πάω. Ναι, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνουμε πώς το λες. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά όσο πάω πρέπει να κερδίσει 6 αγώνες, έτσι, αυτός ανήκει μέσα στους 6. Σωστό. Να σου πω τώρα, το μάθημα δεν αφορούσε, πιστεύω, αυτό καθεαυτό το μάτς. Ο Βιερίνια είναι τόσο μπαρουτοκαπνισμένος, είναι ένας εφιέστατος άνθρωπος, δεν είναι μόνο την επεκτάρα. Πολύ περισσότερο και από εμάς. Ακριβώς, πρόσεξε. Δεν αφορούσε σε αυτό καθ' αυτό το 90 λεπτό και τα λάθη που έγιναν ή το διαιτητή που δεν έδωσε το πέναλτι που άφησε ένα goal offside. Αφορούσε περισσότερο το πριν το match. Γιατί και ο Βιερίνια είδε το 6, 8, 5, διαλύω, κάνω, ράνω. Αυτό αφορούσε το μάθημα ότι πρέπει να μην υπάρχει έπαρση και αλαζονία. Το λέω συνέχεια, χαλιούνται κάποιοι. Μάθημα συμπεριφοράς, ότι δεν πρέπει να υποτιμώ κανέναν. Ειδικά αυτόν μάθημα που έχει κάνει, εμάς, που δηλαδή θέλει τόσο πολύ να με κερδίσει. Δεν υποτιμάς μάθημα, κανέναν. Μάθημα συμπεριφοράς. Αυτό εννοούσε, αν μπορώ να μπω στο σκεπτικό του. Έτσι. Όχι, ναι, αυτό αλλά, αυτή η συμπεριφορά είναι δικά μας. Το 6, το 8 είναι τα δικά μας πλέον. Μα φυσικά. Αυτό λέει, ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Να πω ότι εντάξει μωρέ, γιατί είδες, με το Γάβρο μαχαίρι στο στόμα, από το δίλεπτο καταλαβαίνεις ότι δαγκώνω λαρίγκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Γάβρος με λιγότερο από ένα τρίμπαλο. Μπαίνοντας την Κυριακή, από την αρχή καταλαβαίνεις μία εντάξει, ένα εντάξει μωρέ. Αυτό, κατάλαβες, λοιπόν, αυτό ένως. Έγινε για Νάρα μου. Μισό λεπτό, κάπνισα τελευταία φορά φεύγοντας από το γήπεδο με το Γάβρο. Ναι. Χθες ανέβαλα τσιγάρο στο στόμα μου. Κακός! Στα 5 πρώτα λεπτά. Κακός! Ανέβαλα τσιγάρο στο στόμα μου. Κακός! Κακός! Μακριά από αυτό. Φάτα Λουβ, ρίχτα σε ένα κουμπαρά να πάρεις την διαρκεία του χρόνου. Φιλιά! Γεια σου Γιαννάρα μου! Μία ερώτηση, μία ερώτηση! Ρίχτη! Μπορώ να επιλέξω κατηγορία, πατρευδογνωσία, φυσική ιστορία, αθλητισμός, πολιτική. Δεν μπορείς. Ναι. Ο παίκτης που δεν μπορεί να κόψει τον Πίσεσβαρ. Ποιος είναι? Ή δεν μπορεί ο Πίσεσβαρ να τον προσπεράσει. Ο παίκτης που δεν μπορεί να κόψει τον Πίσεσβαρ. Όχι, ποιος είναι ο παίκτης, ναι, αυτός ένα μηδέν, ποιος είναι ο παίκτης που ο Πίσεσβαρ δεν μπορεί να περάσει. Χαίρομαι που από μόνος σου λες το αυτός ένα μηδέν. Καβαντζώνεσαι. Για πες. Λοιπόν, η σκιά του. Ναι. Φιλιά! Γεια σου Γιάννη! Αλλά ο Σιώπης καβάλισε τη σκιά του προχθές. Γεια σου Στουτγκάρδη! Σε χαιρετώ! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Καλημέρα! Να πω και πάλι Sports Cafe Domino στην Πότσαρη 132 950 950, το τηλέφωνο. Καλημέρα! Έλα Παναγιώτη, έλα αδερφέ μου, έλα. Επιγραμματικά θα πω λίγα πραγματάκια και μετά ό,τι θες, άμα έχεις κάποια απορία να μου τη λύσεις. Γιατί ο Ολυμπιακός καταφέρεται ενάντια στο Θόδωρο Θεοδωρίδη? Ναι. Γιατί συζητάει ο κύριος Γραμμένος για ανανέωση, ενώ λύγει το καλοκαίρι το συμβόλαιο του κυρίου Περέιρα, που είναι λίγος? Γιατί
μας φέρνουν μέλος του Ολυμπιακού για διαιτητή αύριο και σας παραπέμπω για μάθημα πώς είναι να είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ στις δηλώσεις του κυρίου Λουτσέσκου, προπονητή του ΠΑΟΚ. Έχεις κάποια απορία να μου πεις? Καμία. Καμία απολύτως. Και μ' άρεσαν και οι ερωτήσεις σου. Σας ευχαριστώ. Καμία. Πολύ, Ζούμου σου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Καμία απολύτως. 485. Και ασχοληθείτε όλοι οι υπόλοιποι με τα γήινα εσείς. Φιλιά. Γεια σου Παναγιώτη. 485. Σε έβαλα ήδη. Να φάμε ζεστό φαγάκι. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια. Πάμε. Τρεις τελευταίες. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Θερμή παράκληση για να προλάβουμε να φύγουμε στην ώρα μας. Να μην κλέβουμε την ώρα από την επόμενη εκπομπή. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Έλα, Στελιό. Κωστή. Ναι. Εμείς ποτέ θα πανηγυρίζαμε για ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι θετικό και η σουπαλία, με goal of sight. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους άλλους. Εμείς έχουμε καυτηριάσει και αν όποτε είχαμε κάποιο λάθος σφύριγμα υπέρ μας, ποτέ δεν θα γίνουμε πρώτη, σαν αυτούς. Εδώ το κύπελο με το νερί, ναι. Και βγήκαμε την άλλη μέρα το πρωί και είπαμε ότι είναι offside. Έχει γίνει πέναλτι πριν βέβαια, Mars, ναι, εννοείται, ναι. Λαβή ελληνορωμαϊκής, αλλά εννοείται. Μόνοι μας φίλε, πρόσεξε, δεν το κάνει κανένας άλλος φίλε αυτό πουθενά. Πουθενά δεν το κάνει. Γι' αυτό δεν μπορούν να μας στάσουν ποτέ. Δεύτερον, για τον Ελ Καντουρί, δεν θα ξεχάσω εγώ ότι μπορεί να μην έχει συμπάθειες και θαυμαστές, να μην είναι ο φαντεζί παίκτης, αλλά δεν θα ξεχάσω εγώ όταν τελείωνε ο χρόνος στην κλεψίδρα, την ασίστ που έβγαλε στο Μάτος και το γύρισμα που έκανε στο Σβιτέρσκι για να βάλει τον γκολ. Σωστό. Δηλαδή, δεν είπαμε ότι δεν έχει προσφέρει τίποτα. Επίσης, στο Χαριλάου αυτός κάνει την μπάσα στον Μπρίγιοβιτς και παίρνουμε το παιχνίδι. Και στη Νέα Σμύρνη δεν αντιλέγω. Παρόλα αυτά, αν το βάλεις καν όλο το λογαριασμό, έχει προσφέρει λίγα σε σχέση με αυτά που περιμέναμε από τον συγκεκριμένο παίκτη. Μπορεί να παίζει με μια απάθεια να είναι τέτοιο το στυλ του, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα γίνει ποτέ γρήγορος. Είναι τέτοιο το στυλ. Μπορεί να έχει γρήγορη σκέψη όμως, όπως είπαμε την ασίστ με τον Γιάννενο. Και προχθές αυτό συστρώνει την μπάλα στον Βιερίνη, έτσι. Και όποιος έχει κοντή μνήμη δεν έχει μέλλον, φίλε. Δηλαδή, φοράει το δικέφαλο, φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να βγάζει κανένα τέτοια χολή για κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Είναι ντροπή. Τραγικό. Είναι ντροπή. Άλλο η κριτική. Το λέμε συνέχεια. Κάθε μέρα το λέω. Έκανα πλεξούδα να πούμε σαν το Λιβάρες στη γλώσσα. Κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Εγώ αύριο περιμένω μια υγιή αντίδραση από την ομάδα, να περάσουμε άνετα και να αφήσουμε πίσω την κακή εμφάνιση. Τίποτα άλλο, φίλε. Ακριβώς. Όπως το λες. Θα πούμε πολλά περισσότερα, επειδή σήμερα είδα ότι ακόμα είσαι στα πόνερα. Έγινε την κλήρωση 22-83. Σε βάλω, Στέλιο. Έγινε, φίλε. Έγινε. Έγινε, γεια. Yeah. Καλημέρα σας. Δύο γραμμές ακόμα και πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Μαλαμίσιο. Λοιπόν, Κωστή, πρώτα θα διαφωνήσω μαζί σου ότι δεν χρησιμοποιούμε μάτια να κερδίσουμε για αυτούς. Έκανες διακοπή. Θα διαφωνήσω μαζί σου μετά. Ότι δεν κερδίζουμε δυστυχώς αυτούς τους διαιτητές. Δεν κάνουμε μάτια για να κερδίσουμε αυτούς τους διαιτητές. Ναι. Για το λόγο ότι δύο πούλμα να σου στήσουν πίσω, να αφήσει λίγο το μαρκάρισμα να είναι λίγο δυνατό, δεν πρόκειται να περάσει. Εδώ βλέπουμε μεγάλες ομάδες όπως η Real Madrid και η Μπαρτελώνα, άμα στήσουν οι άλλοι διπλό πούλμα δεν περνάει πίσω. Μέχρι τώρα το έχουμε κάνει όμως. Είμαστε εκεί που είμαστε, κόντρα σε πολλά σφυρίγματα, κόντρα σε πολλά ανάποδα, κόντρα σε δούς και δαίμονες, κόντρα στο μείον 2, κόντρα σε πολλά πράγματα. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Στο σύν 7 που είμαστε με 8 παιχνίδια πριν το τέλος, δεν το διακινδυνεύω. Έχασε ήδη ένα πρωτάθλημα και δυστυχώς εδώ πρέπει να πάρει πολύ αυστηρά μέτρα η ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτά βέβαια, ειλικρινά στο λέω, μην λέω και εγώ στο Μάρες, αλλά θα πρέπει να πάρει. Γιατί αυτό που είδαμε χθες, προχθές που πήγαμε στο γήπεδο, από τα πρώτα λεπτά καταλαβαίνεις. Αμέσως. Αμέσως. Αυτό ακριβώς. Αμέσως. Τώρα, όσον αφορά για τη δική μας αντίδραση, πιστεύω ότι ήταν όλο το κλίμα. Δεν ξέρω, Κωστή, πραγματικά πίστεψε με τόσα χρόνια πηγαίνω. Η ομάδα πάει να πάρει πρωτάθλημα και υπήρχε ακόμα και από την κερκίδα μια νοθρότητα, ακόμα και στο πώς φωνάζαμε, πώς κάναμε. Δεν υπήρχε το πάθος με τον Ολυμπιακό. Σαν να αντιμετωπίζαμε ένα φιλικό παιχνίδι ήταν. Πραγματικά έτσι. Αυτό το κλίμα είχα εγώ με το που πήγα στο γήπεδο. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, εγώ ένα θα πω. Κωστή μου, βρέξει χιονίσει, εγώ το θέλω να μου το φέρουν οι παίχτες. Οφείλω να μου το φέρουν. Το έχουν στα πόδια τους, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Γι' αυτό πανηγυρίζει βέβαια και ο Άρης, γιατί κέρδισε μια ευρωπαϊκή πολύ ομάδα. Πολύ φυσιολογικό. Πολύ φυσιολογικό.
Αυτό ακριβώς. Και για να είμαι ειλικρινής, η ομάδα μας είναι φτιαγμένη σε πρότυπα ομάδων ευρωπαϊκών συλλόγων, μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Έξι. Το όνειρο υπάρχει και η τάβλα από τον μεγαλομέτωχο. Από εκεί πέρα, στο χέρι μας είμαστε, κρατήσουμε λίγο ζωντανή. Ακριβώς, ακριβώς. Απλώς θα ζητήσω. Ο καθένας από το μετερίζει του και ο καθένας με το δικό του ρόλο. Όταν ζητήσω από τον κύριο Σαββίδη όπως προστατεύει την ομάδα τόσα χρόνια, που με τις επενδύσεις που κάνει και με όλα αυτά που έχει προσφέρει γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να προστατεύσει απλώς την ομάδα του και την επένδυσή του. Αυτό ζητάμε εμείς, φίλε του ΠΑΟΚ. Εμείς θέλουμε ίσες διαιτησίες και τίποτα άλλο. Έγινε μαλαμίσια. Ζουμουσού, σε ευχαριστώ, αδερφέ. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Το προγιούτρο, αδερφέ. Κλείνεις. Είμαι πρώτος από το τέλος, Μπέγιο! Δεν παίζομαι με τίποτα. Τρώει τη σκόνη μου η επόμενη εκπομπή! Έλα, Αποστόλη, έλα, Κόραν, σ' ακούω, μπαμ. Πήγαινα το πρωί στο σχολείο, τη μικρή, και παράκουσε το παιδί, αλλά είπε την αλήθεια και με ρωτάει ποιος είναι αυτός ο Μπαρμπασάβρας. Λέω, παιδί μου, είναι αυτός ο οποίος ανήκει, λέω, στην οικογένεια των χαμελέοντων, πώς είναι, πάση περιπτώσει, πώς μπορούμε να το πούμε σωστά. Κορυφαίο, λοιπόν, κατοχυρώνεται. Μπράβο, λοιπόν, ο οποίος προσαρμόζεται και αλλάζει χρώματα και κουβέντα ανάλογα με το πόσο συμφέρει. Κατάλαβες, ρε, και το παιδί του κράζουν το γιο του, τον περνάνε πριονοκορδέλα τα δικά τους μέσα. Τι να πεις. Να σας πω και ένα μυστικό, αδέρφια. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Γεια σου, Κόραν! Γεια σου, Κόραν! Φιλιά, φιλιά! Τι να κάνουνε, μόνο ενωμένοι. Αδερφέ μου, σε χαιρετώ, φιλιά, σε χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά. Κλείνουμε και φεύγουμε. Κλείνουμε και φεύγουμε. Μαέστρο, δώσε λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 62. Στη Θεσσαλονίκη, κανείς δεν μένει τα βράδια σπίτι. Αδερφέ, δώσε ένα νούμερο. 46. Κουράστηκες, πολλάκι μου, ε! Πολλάκι μου. Όχι, ρε φίλε, τι κουβέντες λέω. Ε! Απαπαπαπαπαπα. Πουλάκι μου, ήθελα να πω, με συγχωρείς, φίλε, για το πολλάκι. Σου ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Όχι, φίλε, πραγματικά δεν ήθελα. Δεν είμαι ποτέ προσβλητικός, να ξέρεις. Όχι, φίλε, δεν ήθελα. Δεν ήθελα, να ξέρεις. Ξέφυγε. Όχι, φίλε, αλήθεια, πραγματικά στο λέω. 46. Το 46 είναι ο πρόδρομος σε 3-12. Από τα τηλέφωνα σήμερα βγαίνει ο νικητής. Από τα τηλέφωνα. Κερδίζει το φούρνο μικροκυμάτων. Πρόδρομε, ξαναπάρε έξω στη Μαριλής για να μας δώσεις όλο το τηλέφωνο σου για να στείλουμε και το επίθετό σου στην ηλεκτρονέτα Παπουκίδης Νικολαίδης. Φεύγω, υπενθυμίζω ότι χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εκπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί, γλύφετε τα αγροδάχτυλά σας. Όποιος πάει κλαίει στο τέλος όταν έρχεται η ώρα να φύγει, τον παίρνουν οι φίλοι του. Έλα, μην κάνεις έτσι, θα ξαναρθούμε. Μα τελείωσε το πιάτο! Μη στεναχωριέσαι, θα ξανάρθουμε! Να πάρω και για το σπίτι! Μην κάνεις έτσι, δεν είναι χωρισμός μόνιμος! Θα έρθουμε πάλι! Λοιπόν, 705-750 τη Λιβεριά, πλήρως αναγυρισμένος χώρος. Φυσικά μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Αδερφή Τσαντεκίδη, μπαίνετε, ζητάτε το χάρη και του λέτε: ο Τσατσαρός το πρωί λέει ότι είσαι η κορυφαία ιστορία για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Δείξε μου, δώσε μου, ρύθμισέ μου. Ξεκάθαρος. Και φυσικά δεν λησμονάτε. Τώρα με τα κρύα Αλφα Πλαμ 65-17-18. Αυτό σας βάζει φυσικό αέριο στο σπίτι. Και ιταλικούς και γερμανικούς λέβητες. Αλλά και αυτός έχει την κορυφαία σόμπα ιταλική με πέλετ, για να ζεστάνει χωρίς ρεύμα, χωρίς πετρέλαιο. Πάμφτινα με πέλετ, μέχρι και 120 τετραγωνικά. 65-17-18. Τηλεφωνήστε, ζητήστε το Γιάννη και αυτός σας ενημερώσει. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Φιλιά από μένα. Ευχαριστώ το γίγαντα Χρήστο Κιώση που και σήμερα στάθηκε αραράτ της ηχοληψίας. Ζουμου σου λέμε. Bye, 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 bye.